Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Καλή σας μέρα ζωντανά από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε συντροφιά. Είναι Πέμπτη. Είναι 7 του Ιούλη. Έχουμε αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη, όπου ολοκληρώνεται για μας αυτή η τηλεοπτική σεζόν. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε όλοι να ανασυγκροτηθούμε, να ξεκουραστούμε και λίγο και να επανέλθουμε ευρυμύτεροι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε συντροφιά. Ελάτε να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά αυτή τη μέρα. Έχουμε 2 ώρες και έχουμε αρκετά για εσάς. Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας σήμερα. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο καταιγίδας. Πού? Στα ορεινά και στο εσωτερικό. Μάλιστα. Αυτή είναι η Λευκωσία από ψηλά. Η θερμοκρασία όμως παραμένει στα ίδια επίπεδα με χθες. Θα ανέρθει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Αρκετή ζέστη. Προσέχετε τις μετακινήσεις και περιορίστε εκεί που χρειάζεται και μόνο. Στο εσωτερικό στους 32 στα δυτικά και 34 στα υπόλοιπα παράλια. Καλύτερη κατάσταση. Και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Δηλαδή από τους 37 μέχρι τους 28 θα κυμανθούμε και σήμερα. Τα ίδια τα επίπεδα και χθες. Να η Λευκωσία που στο βάθος δυτικά φαίνεται η πόλη. Καλή θητεία στα φανταράκια μας που κατατάγονται. Άρχισαν από τη Δευτέρα, συνεχίζουν μέχρι και αύριο, Παρασκευή. Καλή θητεία και καλή υπομονή για να υπηρετήσετε την πατρίδα. Θα περάσει ο χρόνος, μην ανησυχείτε. Είστε και η πρώτη ΕΣΟ, η οποία θα κάνει 14 μήνες. Από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε και εξ όσων έχει εξαγγελθεί. Και να είστε πάντοτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Υπομονή και δύναμη στους γονείς και στους συγγενείς. Δεν χάθηκε ο κόσμος, γιατί πέρσι χάθηκε για μένα. Έχετε το νου σας, δεν είναι και τόσο πολύ έτσι τα πράγματα. Είναι στο μυαλό όλα. Συνεχίζεται στο Άμστερνταμ το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στη σημερινή απευθείας μετάδοση των αγώνων από το ΡΙΚ 2 θα δείτε αρκετούς αγώνες Στίβου και ενδιαφέροντες. Αρχίζει στις 5 και 15 το απόγευμα απευθείας. Αυτό από το ΡΙΚ 2. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ομόνια και την ΑΕΚ που αγωνίζονται απόψε σε επαναληπτικούς αγώνες για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League, η Ομόνια αντιμετωπίζει στις 7.30 την Μπάνατς Αρμενίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Η ΑΕΚ επίσης αγωνιστεί στις 9.30 στο Σαν Μαρίνο με τη Φολγκόρε. Στον πρώτο αγώνα η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με 3-0. Και είδατε χθες βράδυ τον αγώνα. Τον είδατε. Πορτογαλία-Ουαλία. Εντάξει. Χαμογέλασε. Έσκασε το χιλάκι του Ρονάλντο. Αλλιώς άκρη έκλειγε πάλι με μαύρο δάκρυ. Διεξάγεται απόψε ο δεύτερος ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας αυτή τη φορά. Ο αγώνας αρχίζει στις 10. Θα μεταδίδεται απευθείας από το ΡΙΚ 1 και το κανάλι υψηλής ευκρίνειας του ΡΙΚ. Αλλά και από το τρίτο πρόγραμμα στους 94,8 FM. Ο νικητής του σημερινού αγώνα θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία που κέρδισε χθες βράδυ την ερχόμενη Κυριακή. Να πάμε και στις εφημερίδες μας. Για να δούμε τι γίνεται. Στην εφημερίδα Φιλελεύθερος κάνουμε αρχή σήμερα. Δείτε για να πάθουμε. Γιατί τα λέγαμε. Μία ζέστη, μία κρύο καταστράφηκε ολόκληρη η παραγωγή σχεδόν. Στα ύψη τιμές φαρτών και φρούτων, τα λέγαμε και τον προηγούμενο μήνα και τον προπροηγούμενο μήνα. Όταν έπρεπε να βρέχει δεν έβρεχε, όταν έπρεπε να έχει ήλιο έβρεχε. Δείτε τον κατάλογο στα δεξιά. Ντομάτες, πέρυσι 80 σεν το κιλό, φέτος 1,60. Αγκουράκια, 50 σεν, 2 ευρώ το κιλό τα αγκουράκια. Μάλιστα. Τα αγκουράκια χωραφιού είναι και 2,30. Το λουβί από 3 ευρώ 3,90. Ξεκούνι, φασολάκι, κολοκυθάκια, κουνουπίδι, καρότα, λεμόνια. Δείτε τα λεμόνια. 1,75 πήγαν στα 3 ευρώ το κιλό, παιδιά. Καραμπί, άσπρο, ροδάκινα, καρπούζι. Από 0,15 πήγε στα 55 σεντ. Ανανάς, φορμόζες, μήλα. Μάλιστα. Λοιπόν, οι καιρικές αυτές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα κατάφεραν να κρατήσουν τις τιμές των θαρτών και των φρούτων σε αυτά τα ύψη που βλέπετε στον τιμοκατάλογο, τον οποίο παραθέτει σήμερα στο ένθετό του ο Φιλελεύθερος. Πάμε στον πολιτή.
Α, δείτε αυτό το θέμα, μου άρεσε πάρα πολύ. Απολυτήριο στα 82 της χρόνια. Η Σουλτάνα Γκέσου δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Μία 82χρονη από την Ελλάδα που πήρε απολυτήριο γυμνασίου με άριστα 19-6. Αποφάσισε πως έπρεπε να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία σε σχέση με τη μόρφωσή της και τα κατάφερε. Αρίστευσε στα 82 της χρόνια, στέλνοντας μήνυμα επιμονής και θέλησης σε όσους αφήνουν τις ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες να περνούν από μπροστά τους. Η Σουλτάνα Γκέσου από την Κοζάνη, που ποτέ δεν άφησε τη σκληρή καθημερινότητα να την απομακρύνει από την εκπαίδευση, κατάφερε να αποφυζητήσει από την τρίτη τάξη του γυμνασίου. Τρίτη τάξη γυμνασίου, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτά τα χρόνια έφευγαν από το δημοτικό, από το σχολείο, για να μπορέσουν να δουλέψουν τα χωράφια. Στην τρίτη τάξη λοιπόν του γυμνασίου κατάφερε να αποφοιτήσει με βαθμό 19,6, ολοκληρώνοντας τη φοιτησή της στο σχολείο της δεύτερης ευκαιρίας που υπάρχει. Στη φωτογραφία βλέπουμε τη Σουλτάνα Γκέσου, η οποία τελείωσε το γυμνάσιο στην Ελλάδα με 19,6 στα 82 της χρόνια και βέβαια αποτελεί υπόδειγμα υπομονής και επιμονής. Πάμε στη σημερινή και να αλλάξουμε θέμα. Για το Σεπτέμβριο παραπέμπεται η ψήφιση του νομοσχεδίου περί σκύλων, το οποίο πηγαίνει έρχεται για χρόνια στη Βουλή για θέσπιση. Το αναθεωρημένο αυτό κείμενο του νομοσχεδίου συζητήθηκε χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο προνοεί αυξημένες ποινές και κατάσχεση σκύλων. Μεταξύ άλλων, αύξηση των ποινών και στα εξώδικα πρόστιμα, κατάσχεση σκύλων αν δεν υπάρχει συμμόρφωση από τους ιδιοκτήτες, μείωση της γραφειοκρατίας και δημιουργία καταφυγίων από τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, το νομοσχέδιο προνοεί η κατοχή δύο σκύλων από ιδιοκτήτες μονοκατοικίας ή ισόγειας κατοικίας και ενός σκύλου από ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να είναι το μέγιστο. Αυτά στην εφημερίδα Σημερινή και συνέχεια στο ίδιο θέμα με την εφημερίδα Χαραυγή, αλλά αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά βασανισμό ζώων. Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκηνών βασανισμού ανυπεράσπιστων ζώων με αφήνει άφωνη για δύο λόγους, λέει στο δημοσίευμά της η Μαρία Παπαδοπούλου. Ο πρώτος λόγος είναι η θρασίτητα, η αναλγησία και η αρρωστημένη διάθεση όντων που μοιάζουν άνθρωποι, αλλά δεν είναι, και που οι κακόμοιροι μοιάζουν πως έτσι δείχνουν δυνατοί. Το μόνο που μας αποδεικνύουν είναι ότι η νοημοσύνη τους είναι χαμηλότερη από των υπόλοιπων έμβιων όντων. Σίγουρα, ένα ερπετό ή ένα βασανισμένο ζώο, όπως μια αλεπού, ένας γάτος και ένας σκύλος, έχουν ανώτερη νοημοσύνη και συναισθήματα από αυτούς. Οι κακομοίριδες δεν είναι καν άνθρωποι, γιατί αν άνθρωπος, όπως το λέει και η λέξη, πρέπει να είναι ανώτερος, δεν έχει καμία σχέση με αυτούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία αγάπη μέσα τους. Ο δεύτερος λόγος είναι η έκπληξή μου που ομολογούν ένα έγκλημα δημόσια σε ό,τι αφορά ζώα. Στην ουσία και δεν αντιλαμβάνονται και δεν συλλαμβάνονται, δεν οδηγούνται στο δικαστήριο και δεν φυλακίζονται και κυρίως δεν τους παρέχεται η κατάλληλη ψυχοθεραπευτική αγωγή και καθοδήγηση σε ένα σωστό ψυχιατρικό ίδρυμα. Αυτοί που σκοτώνουν ζώα εύκολα σκοτώνουν και βασανίζουν και ανθρώπους, αναφέρεται στο δημοσίευμα της Χαραυγής. Να ολοκληρώσουμε με την αλήθεια. Ο Μέση. Ποινή φυλάκισης 21 μηνών στο Μέση. Σε 21 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε από Ισπανικό δικαστήριο Superstar της Μπαρσελόνα και του Παγκόσμιου Ποδοσφαιρικού Στερεώματος, ο Λιονέλ Μέση, για υποθέσεις φοροδιάφυγης. Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, με την ίδια ποινή τιμωρήθηκε και ο πατέρας του, που στη δίκη είχε προσπαθήσει να αναλάβει το σύνολο της ευθύνης και θεωρήθηκε ότι είχε ρόλο κλειδί στην όλη υπόθεση. Ο πατέρας του είναι ακριβώς δίπλα στη φωτογραφία, μοιάζουν αρκετά. Ο Αργεντινός Superstar αντιμετώπισε κατηγορίες φοροδιαφυγής και απόκρυψης ποσού που έφτανε στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ τη διετία 2007-2009. Από τη στιγμή πάντως που η ποινή δεν φαίνεται ή δεν ξεπερνά ή δεν φτάνει τους 24 μήνες, δεν τίθεται ζήτημα φυλάκισης. Επειδή του έβαλαν μόνο 21 μήνες. Έτσι, το δικαστήριο διέταξε ο Μέση να πληρώσει ένα πρόστιμο της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ και ο πατέρας του 1,5 εκατομμυρίου. Στις ποινές μπορεί επίσης να ασκηθεί έφεση στο Ισπανικό Ανώτατο Δικαστήριο. Πόσο εύκολα πηγαίνουν τα εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια ο ένας να πληρώσει, 1,5 ο άλλος. Κάνει και πολύ ζέστη. Τι ώρα πήγε. 9 και 18 πρώτα λεπτά στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Καλή σας μέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ όπου και αν μας βλέπετε αυτή την ώρα και σας ευχαριστούμε που μας κάνετε συντροφιά. Θα πάμε στο πρώτο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τους καλοκαιρινούς κινδύνους σε ό,τι αφορά οδική ασφάλεια. Στο στούντιο μαζί μας θα είναι η Χριστιανά Κατσέκ, Σουλοχίας και υπεύθυνη του κλιμακίου οδικής ασφάλειας Λευκοσίας. Πριν όμως, να δούμε το γνωμικό της ημέρας. Δείτε το γνωμικό της ημέρας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το γνωμικό. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσάς θα συμφωνήσετε. Για δείτε το.
Έχει απόλυτο δίκιο. Οι κακοί περνάνε καλύτερα ξύπνοι. Το θέμα είναι πώς τους περιορίζουμε και πώς τους αντιμετωπίζουμε. Χριστινάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Καλή η ημέρα να είναι για όλους μας. Η προσπάθεια να υπάρχει και να μετρά και να συνεχίσετε, που είναι και το πιο σημαντικό. Να προσέξουμε λίγο αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Βέβαια, η προσπάθεια δεν είναι μόνο αυτούς τους μήνες, είναι ολόχρονα από την δικιά σας υπηρεσία και γενικότερα από την αστυνομία σε ό,τι αφορά κινδύνους και οδική ασφάλεια. Αυτό είναι το θέμα μας που θα συζητήσουμε σήμερα. Αν σε κάποιο σημείο επιθυμείτε να παρέμβετε τηλεφωνικά, ο αριθμός του τηλεφώνου είναι στο κάτω σημείο της οθόνης σας. Χριστιανά. Αλλαγές για το καλοκαίρι σε ό,τι αφορούν στην ενίσχυση της τροχέας σε πανκύπρια βάση, για να κάνουμε αρχή, και κάνε μας και μια εισαγωγή σε ό,τι αφορά αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Να ξανακαλημερίσουμε τον κόσμο. Θέλουμε να ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε δίπλα του ολόχρονα, όχι μόνο για το καλοκαίρι βέβαια. Όμως ο αρχηγός αστυνομίας έχει προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, ούτως ώστε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο, ναι, που λέγεται οδική σύγκρουση, που λέγεται πόνος, που λέγεται θάνατος. Είναι κρίμα πραγματικά. Είναι αλήθεια αυτό. Καλοκαίρι, όπου όλοι περιμένουν να ξεκουραστούν, να έχουμε τέτοια τραγικά συμβάντα. Εδώ να αναφέρω ότι δυστυχώς η χθεσινή ημέρα είχαμε δύο θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις, δύο νεκρούς. Μία Βρετανίδα στην Αγία Νάπα, 22 χρονών, και στη Λεμεσόν ένας πεζός. Είναι εδώ που θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι όλοι οι χρήστες του οδικού δικτύου κινδυνεύουν το ίδιο. Δεν κινδυνεύει μόνο ο οδηγός, είναι ο οδηγός συνεπιβάτες. Και οι πεζοί, όσοι χρησιμοποιούμε το οδικό δίκτυο, θέλουμε, πρέπει να είμαστε προσοχή, ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούμε συνετά, χωρίς επιπολαιότητες, χωρίς άγχος. Τι προβλέπουν αυτές οι αλλαγές του αρχηγού αστυνομίας σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της τροχέας σε πανκύπρια βάση? Έχουν ενισχυθεί τα κλιμάκια τροχέας σε πανκύπρια βάση. Ναι. Λόγω της μαζικής άφιξης των τουριστών από το εξωτερικό, των φοιτητών μας που θα έρθουν. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Γινόμαστε περισσότεροι κάθε τέτοια περίοδο. Βεβαίως. Οπότε πρέπει να υπάρχει και περισσότερη προσοχή από όλους, βέβαια. Ειδικά στις παραλιακές πόλεις. Έχουμε την κατατάξη των νεοσυλλέκτων, ναι, που τελειώνει την Παρασκευή. Αύριο. Έχουμε την ορκομοσία 28, οπότε να έχουμε εξόδους. Είναι εδώ που πρέπει και ως γονείς που είμαστε να είμαστε δίπλα τους, ναι, να τους υπενθυμίζουμε σε ποιους κινδύνους είναι καθημερινά εκτεθειμένοι. Σωστά. Ποτόν και οδήγηση, διότι είναι καλοκαίρι, η μέρα είναι μεγάλη, περισσότερες ώρες έξω στο δίκτυο. Νιώθουμε και πιο ελεύθερα, ίσως επειδή είμαστε στην περίοδο των διακοπών, ή τουλάχιστον το συνέστημα του καλοκαιριού μας κάνει να σκεφτόμαστε ή να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Δεν πρέπει όμως να μας συνεπέρνει αυτό το αίσθημα. Αυτό ακριβώς. Διότι δυστυχώς έχουμε αυτές τις τραγικές. Έχει φέρει και δύο οπτικά. Θες να κάνουμε αρχή βλέποντας το πρώτο, ώστε να μπορέσουμε, ναι, ναι, να μπούμε και να στο κλίμα της όλης διαδικασίας. Βεβαίως. Γιατί από τη μία είναι σκληρό να τα βλέπουμε, από την άλλη είναι καλό να τα θυμάται και να τα ξαναθυμάται το μυαλό. Γιατί μόνο έτσι ίσως το αφομοιώσουμε, δυστυχώς. Η ανθρώπινη φύση. Ναι. Τα γνωρίζουμε, όλοι λέμε γνωρίζουμε κάποιους κανόνες, κάποιους κανονισμούς. Τα εφαρμόζουμε, ναι, διότι αν τα εφαρμόζαμε, δεν θα είχαμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Πάμε. Είναι κρίμα πραγματικά. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Μια ευχή η οποία τοποθετείται κάθε χρόνο. Εύχομαι αυτή τη φορά ευχή να έχει ακόμη μας μικρότερο αποτέλεσμα. Ειδικά αυτόν το καλοκαίρι, όπου βλέπουμε αυτές τις αλλαγές, επίσης ένα νέο μοντέλο αστυνόμευσης με την ενίσχυση των πεζών περιπολιών. Πώς είναι αυτό, ότι εκτός από τα περίπολα σε ό,τι αφορά οχήματα, θα βλέπουμε και πεζούς αστυνομικούς. Πεζές περιπολίες, ούτως ώστε να γίνεται έντονη και φανή η παρουσία μας στην καθημερινότητα του πολίτη. Διότι ο πολίτης νιώθει περισσότερη ασφάλεια βλέποντας τους αστυνομικούς. Βλέποντας, διότι το στόχημα είναι συνηθισμένος. Αυτά που, σε πολύ συχνά στα μέρη ή ακόμη και σε γειτονιές? Σε γειτονιές έχουμε την κοινοτική αστυνόμευση. Ναι. Που είναι κοντά στον πολίτη. Όμως τώρα με την ενίσχυση θα έχουμε και κάτω στη Λευκωσία, mm, αλλά και στις παραλιακές πόλεις, mm, ούτως ώστε να αυξηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας και η ασφάλεια γενικά του πολίτη. Μέσα αυτή την προσπάθεια έχω την εντύπωση ότι κυκλοφόρησε και ένα νέο έντυπο σε ό,τι αφορά τουρισμό, σε συνεργασία βέβαια με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, ή κάνω λάθος? Όχι, έχουμε εξασφαλίσει έντυπων ενημερωτικών υλικών από τον ΚΟΤ, διότι συμμετέχουμε και στην πλατφόρμα του ΚΟΤ για την οδική ασφάλεια, ούτως ώστε
να ενημερώνονται όλοι, όχι μόνο οι Κύπροι πολίτες, ναι. να ενημερώνονται όλοι και οι ξένοι, γιατί όπως αναφέραμε, αναμένουμε μεγάλων αριθμών ναι. τουριστών. Έναν έντυπο το οποίο είναι η χρυσή κάνονες οδικής ασφάλειας. Τους επεξηγείται και είναι περισσότερο στην αγγλική γλώσσα. Ναι. Τους εξηγείται ο τρόπος που οδηγούμε στην Κύπρο, τι πρέπει να προσέξουν. Ναι. Δηλαδή επικεντρώνεται στις τέσσερις κυριότερες αιτίες πρόκλησης των οδικών συγκρούσεων. Που είναι? Είναι το ποτόν και η οδήγηση, να τα ξαναναφέρουμε, η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας και η μη χρήση του κράνους. Μάλιστα. Όλοι πρέπει να έχουμε κατά νου αυτές τις κατηγορίες που ονομάζονται και δολοφόνοι της ασφάλτου. Βεβαίως. Είναι αλήθεια και είναι απόλυτο αυτό. Και ειδικά το ποντό. Τώρα... Και τους επεξηγούμε στην αγγλική γλώσσα για να μπορεί να είναι κατανοητή και προσβάσιμη σε όλους, σε ό,τι αφορά εθνικότητες εννοείς, για το τι πρέπει να προσέχουν ή τουλάχιστον πρέπει τι να προσέξουν εδώ. Το όριο, να παρακολουθούν τις πινακίδες με τα όρια ταχύτητας και επίσης αυτά τα έντυπα θα τοποθετηθούν αντίστοιχα στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Μάλιστα. Και οπουδήποτε κρίνουμε εμείς ότι υπάρχει περισσότεροι τουρίστες. Μάλιστα. Βασικά. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Σωτήρης, καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούω. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Παρακολουθώ το πρόγραμμα σας τακτικά. Συγχαρητήρια την καλεσμένη σας, ωραία ταραλή. Εγώ πριν 4 μήνες ευτήγα στην εκπομπή σας για μια διάβαση, δύο διάβασης πεζών στο ύπεδο της Σαραμινανίδος στη Λάρνακα. Μάλιστα. Οι οποίες δεν εργάζονται καθόλου. Όταν... Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δύο φορές εγκινδύνευσα να με τσιλίσουν. Τι εννοείται δεν εργάζονται? Εννοείται ότι δεν λειτουργούν? Γιατί... Εννοείται ότι δεν λειτουργούν τα φώτα τροχέας της διάβασης? Στη διάβαση πεζό. Είναι φωτιζόμενη η διάβαση πεζό. Και δεν λειτουργούν τα φώτα εκεί? Ο Σταμάτης ο Γρηγόρης. Μάλιστα. Και το είπατε στη δική μας εκπομπή? Βεβαίως. Και η απάντηση ήταν ότι το έχουμε υπόψη μας, περιμένουμε κάτι ανταλλακτικά για να τις διορθώσουμε τις διαβάσεις. Το είπαμε, το είπαμε εμείς εδώ ότι περιμένουμε κάποια ανταλλακτικά ή σας το είπανε εσάς Όχι. μετά? Όχι. Ο αστυνομικός που είδαμε στην εκπομπή. Μάλιστα. Να το σημειώσει η Χριστιανά και να το προχωρήσει παρακάτω. Ευχαριστούμε τον κύριο Σωτήρη που έκαμε την παρέμβαση. Βέβαια, οτιδήποτε θέλετε να αναφέρετε είναι το 1460, μια γραμμή ανοιχτή 24 ώρες, όπου οι συναδέλφοι εκεί καταγράφουν παράπονο και το στέλνουν στο αρμόδιο τμήμα. Τώρα, ασχέτως ότι είναι στη Λάρνακα, υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες όπου επιλαμβάνονται των θεμάτων αυτών. Όμως, ναι, να τονίσω ότι έχουμε ένα θέμα όσον αφορά κάποια εξαρτήματα. Μας έτυχε και στη Λευκωσία. Είναι ενημέρη, που... είναι καταγραμμένο. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε περαιτέρω ενέργειες. Ναι, οι ανάλογες υπηρεσίες πρέπει να έχουν και τα ανάλογα μέσα. Εντάξει, κάποτε... Αν δεν υπάρχουν αυτά τα ανάλογα μέσα, θα πρέπει όμως να θα το ξαναεπαναφέρουμε το θέμα, να επικοινωνήσουμε με τους συναδέρφους στη Λάρνακα ή με τις υπηρεσίες, τις τεχνικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να το δουν, γιατί σίγουρα η διάβαση πεζών είναι πολύ σημαντικό. Εξού και ο εχθεσινός που χτυπήθηκε είναι κρίμα πραγματικά. Σωστά. Να θρυνούμε τόσα θύματα. Άδικα. Ο κύριος Ζαλουρός, στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα να αναφερθώ πάνω σε ένα θέμα το οποίο με παρατήρησα συχνά και ήθελα να σταματήσω για να είμαι ειλικρινής. Να σιγουρεύσω τουλάχιστον τους αστυνομικούς που στέγονται κάτω από το flyovers. Κάτω δηλαδή από... κάτω από τις αερογέφυρες. Ναι. Στα σημεία εκείνα τα βαριά σωματίδια των εκπομπών καυσαερίων είναι μαζεμένα. Πώς μπορεί να στέγονται οι ανθρώποι κάτω από τις αερογέφυρες να αναπνέουν, να εισπνέουν εκείνα όλα τα σωματίδια τα οποία σίγουρα αύριο θα αποδειχθούν πολύ άσχημα, θα πολύ άσχημα αποτέλεσμα στους ίδιους αστυνομικούς. Γιατί στέκονται Γιατί εκεί οι αστυνομικοί? Γιατί να μια μάσκα, να προστατεύονται οι ίδιοι αστυνομικοί. Γιατί στέκονται οι αστυνομικοί κάτω από τις γέφυρες, κύριε Άλλου? Κάτω από τις αερογέφυρες, στεράνονται κάτω από τις αερογέφυρες. Τι κάνουν εκεί, εννοείται με τα αυτοκίνητά τους? Δεν μεταφράζει και περιμένουν να σιγουρεύσουν, να σταματήσουν. Τέλος πάντων. Εννοείται ότι ο χώρος εκεί δεν ενδείκνεται σε ό,τι αφορά την υγεία τους. Ναι, όσον αφορά την υγεία τους ιδίους. Μάλιστα. Το προτείνατε, το εισηγηθήκατε στην αστυνομία Κύπρου? Κάνατε μια επιστολή?
έπρεπε να κάνω μια επιστολή κανονικά. Αλλά επειδή έτυχε να δω την εκπομπή σα τώρα. Καλά κάνατε. Θα το ακούσει η Χριστιανά και ίσως να τον μπορέσει να το μεταφέρει. Σας ευχαριστούμε. Ένα άλλο θέμα. Παρακαλώ. Οι δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν έρισμα. Ναι. Το έρισμα τους απέχει σε ύψος τουλάχιστον ένα μόδι. Ναι. Σαν εκεί στο Απολλώνιο. Τι δουλειά έχουν. Μα, αριστερά και δεξιά του δρόμου εννοείται. Ναι. Μάλιστα. Αριστερά και δεξιά του δρόμου. Μάλιστα. Δηλαδή έχει ύψος ο δρόμος, το οδόστρωμα, ένα μόδι. Και ίσως να είναι επικίνδυνο αν είναι πάει λίγο πιο αριστερά ή πιο δεξιά, να χάσεις και να πέσουν. Και μετά... Ναι, σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαλού. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα των δρόμων έχει να κάνει και με το τμήμα το αντίστοιχο. Με το τμήμα δημοσίων έργων. Να τους το αναφέρουμε όμως, εντάξει, για να κατασκευαστεί ένας δρόμος γίνονται μελέτες, κάποιοι ειδικοί μελετούν τον δρόμο, όμως αν μπορούμε να διορθώσουμε κάτι θα το διορθώσουμε. Όμως εάν εμπίπτει μέσα στο θέμα είναι επικίνδυνο, όταν οδηγάμε, όταν είμαστε προσιλωμένοι στο οδήγημα, εντοπίζουμε τι είναι το επικίνδυνο και τι όχι. Όπως και έχει εντοπίσει ο κ. Ζάλλου. Είναι καλά. Αν μπορεί να διορθωθεί ο δρόμος, αν θέλει. Αν μπορεί να διορθωθεί. Τη περιοχή, καλώς έχει. Όσον αφορά το άλλο θέμα με τους συναδέρφους που. Ναι, που είναι κάτω από τις γέφυρες. Το έργο του αστυνομικού είναι δύσκολο και χαίρομαι ιδιαίτερα που το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Χαίρομαι που το επεσήμανε. Βεβαίως. Θα ήταν καλά όμως να κάνατε και μια επισήμανση. Θα το αναφέρουμε όμως. Δεν είναι τα σημεία όπου γίνεται τροχονομικός έλεγχος για πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, αλλά σου δεν είναι συνεχόμενα σε τέτοια σημεία. Ναι. Οπότε να τους το αναφέρουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και το δεύτερο φιλμάκι να το παρακολουθήσουμε και να επανέλθουμε, γιατί έχουμε και μια τηλεφωνική σε ό,τι αφορά μια πραγματικά μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της αστυνομίας για τα παιδιά. Χριστιαν. Ναι. Είναι αυτό που λέμε και τονίζει και εσύ κάθε φορά που θα έρθει, η οδική συνείδηση. Είναι ευθύνη όλων μας. Ναι, οδική συνείδηση. Αλλά και του κάθε είναι δύο λέξεις, αλλά πολύ σημαντικές. Να μην περιοριστούμε όμως τους θανάτους μετά από μια οδική σύγκρουση. Ναι. Έχουμε μια οδική σύγκρουση, αμέσως μετά είναι το κεφάλαιο θάνατος. Ναι. Σπίτια να αντίνονται στα μαύρα. Ναι. Και όλοι αυτοί. Συνανθρώποι μας. Και... Ο πόνος, η θλίψη. Και μετά μια άλλη μερίδα συνανθρώπων μας, οι οποίοι θα μείνουν με μια μόνιμη αναπηρία. Ναι. Τετραπληγία, παραπληγία, κάποιος θα χάσει ένα για χέρι, ένα πόδι. Οι γονείς που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους με αυτήν την κατάσταση, δηλαδή αλλάζει όλη η ζωή του ατόμου, αλλά και αυτόν που είναι γύρω του. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, για όνομα του Θεού, ειδικά τα παιδιά μας. Είναι άδικο, είναι κρίμα και άδικο. Οι νέοι μας, είναι κρίμα κάθε χρόνο να τα λέμε, να προσπαθούμε μέσα από βέλτιστες πρακτικές εφαρμογές, γιατί παρακολουθούμε και το τι γίνεται στην Ευρώπη. Ναι. Προσπαθούμε. Απλά και μόνο να μην θρυνούμε άλλα θύματα στην άσφαλτο. Και η προσφορά και τη δικιά σου υπηρεσία είναι ανεκτήμητη, γιατί αμέσως μετά από εδώ φεύγεις και πας σε στρατόπεδο. Έχω στρατόπεδο. Πηγαίνεις, όταν λειτουργούν τα σχολεία, πηγαίνεις και στα σχολεία. Δηλαδή σε οργανωμένα σύνολα. Όπου γίνεται εκεί αρκετή καλή δουλειά, έτσι. Βεβαίως. Ενημέρωση. Η ενημέρωση γίνεται από την πολύ μικρή ηλικία, όπου τα παιδιά είναι σφουγγάρι. Τώρα έχουμε τις καλοκαιρινές λέσχες, κάποια νηπιαγωγεία που έχουν summer school. Μάλιστα. Όπου θα συνεχίσουμε το έργο μας. Και νομίζω ότι τα παιδιά από μικρά, όταν μάθουν αυτό το πράγμα, θα γίνει και καθημερινότητά τους. Αλλά και ιδιαίτερη έμφαση από ό,τι μου είπες δίνεται και στα στρατόπεδα, οι οποίοι φαντάζει ξάγρυπνοι, ίσως μπορεί να είναι και στο τιμόνι, θέλει πολύ προσοχή. Αυτή η αλλαγή τώρα από τα μαθητικά θρανία στο στρατό μέχρι να
να καταφέρουν να δουν αυτή την αλλαγή, να την νιώσουν. Ναι. Θα βγουν με έξοδο, επεράσαμε τα κι εμείς. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Με τα παιδιά, με τους αθηνοφρουρούς μας. Βγαίνουν έξω, δεν υπολογίζουν την ώρα. Ναι, όμως όταν έρθουν 4 ή 5 το πρωί και η ώρα 6-6.30 να πρέπει να πάμε μέσα, αντιλαμβάνεσαι σε πόσους κινδύνους είναι εκτεθειμένοι. Φυσικά εντάξει, ο Υπουργός Άμυνας έχει εξαγγείλει κάποια μέτρα πολύ καλά όσον αφορά τα λεωφορεία, χρήση του λεωφορείου που μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι εθνοφρουροί μας. Και ξέρεις, είναι πολύ χρήσιμο και σημαντικό αυτό το πράγμα. Γιατί είσαι σε ασφάλεια. Νιώθεις ότι θα μεταφερθεί το εθνοφρουρός. Και ήδη είναι ασφαλισμένοι, αλλά και εμείς οι γονείς που δεν ησυχάζουμε. είμαστε πιο άνετοι. Όμως, κάποιοι θα το υιοθετήσουν, κάποιοι άλλοι όχι. Όμως εκείνοι που οδηγούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και εμείς οι γονείς δίπλα τους συνέχεια. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την Νικολέτα Τηρίμου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας. Νικολέτα, σας χαιρετώ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Για πες μας λοιπόν για αυτή την εξαιρετική φιλανθρωπική συναυλία της αστυνομίας για τα παιδιά με τίτλο Αγάπη. Αγάπη δεν έχω. Είναι ο ύμνος στην αγάπη. Είναι, ο τίτλος είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η αστυνομία έχει και ένα άλλο πρόσωπο μέσα στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής και κοινωνικής προσφοράς της αστυνομίας. Σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή της Αμερικής θα διοργανώσουμε μια φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο, όπως είπαμε, Αγάπη δεν έχω, η οποία είναι υπέρ των παιδιών της Κύπρου και η οποία τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Άντρης Αναστασιάδη και του συμβασμιότητα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου Δημητρίου. Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση, να πούμε Λουκά, θα διατεθούν στον ανεξάρτητο φορέα κοινωνικής στήριξης για την ενίσχυση των αγορών φοιτητών. Μπράβο. Πολύ σημαντικό και είμαι σίγουρος ότι είναι και πολλοί άνθρωποι και εταιρείες και οργανωμένα σύνολα πίσω από αυτή την προσπάθεια που ενισχύουν. Ακριβώς. Με τον δικό τους τρόπο. Να πούμε ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 του Ιούλη στις 8:30 στο Αρχαίο Θέατρο του Κορίου. Μάλιστα. Και αυτοί θα συμμετάσχουν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μάλιστα. Και ο Κυπρίεν Κατσαρίς. Και επίσης θα είναι η Αρχιεπισκοπική Χοροδία Νέων Αμερικής και η Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου. Λοιπόν, και παρουσιάστρια της βραδιάς θα είναι η Ζέτα Μακρυγούλια. Να πούμε, επειδή πολλοί έχουν Αρχιεπισκοπική Χοροδία Νέων Αμερικής, Κυπρίων Κατσαρίς, θεωρούν ότι ίσως το ρεπερτόριο να είναι πιο κλασικό, να πούμε ότι καθόλου δεν θα είναι έτσι. Το ρεπερτόριο θα αποτελείται από τραγούδια και κυπριακά, αλλά και τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη, και άλλων Κυπρίων καλλιτεχνών. Του Λεωνίδα Μαλένη θα έχει τραγούδια του Μάριου Ντόκα. Εξαίρετον των ανθρώπων οι οποίοι προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν. Ακριβώς. Θα είναι ένα πολύ καλό ρεπερτόριο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει αυτή η συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Πώς προέκυψε αλήθεια? Λοιπόν, ήταν μια πρωτοβουλία της αστυνομίας όταν είχε επισκεφθεί ο αρχηγός μας στην Αμερική. Μάλιστα. Και μια συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Και σε συνάντηση που είχε με την πρώτη κυρία. Και είναι μια προσπάθεια για ενίσχυση του ταμείου για τους άπορους φοιτητές. Να πούμε ότι η είσοδος είναι μόνο 10 ευρώ. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Τόπος. Όταν ακούμε ονόματα όπως η Πριέν Κατσαρίς και η Μιχάλης Αδιάννης, δεν είναι. Λοιπόν, και να σας πω ότι τα εισιτήρια διατίθενται σε όλους τους φούρνους του ΠΑ. Πολύ ωραία. Οπότε, μπορεί ο κόσμος να τα προμηθευτεί από εκεί. Ακριβώς. Για την ερχόμενη Τετάρτη λοιπόν στις 8:30 στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Την καλημέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Και την καλημέρα μας και σε σένα, Νικολέτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτή την ώρα μεταδιδόμαστε δορυφορικά και σε αυτή τη μακρινή Ήπειρο. Και να είστε πάντα καλά που μας κάνετε συντροφιά, αλλά και που στέκεστε δίπλα στην Κύπρο και προσφέρετε με το δικό σας τρόπο. Ευχαριστώ, Νικολέτα. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, Χριστιανά. Καλοκαιρινοί κίνδυνοι να μειωθούν, οδική ασφάλεια να αυξηθεί, αλλά και η δική μας οδική συνείδηση να γίνει τρόπος ζωής. Τρόπος ζωής, όπως το είπετε, η καλλιέργεια και η εμπεδόση της οδικής συνείδησης πρέπει να γίνεται ολόχρονα. Έτσι. Πάντοτε,
Ο καθένας μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι για να αλλάξουμε αυτόν τον γκρι χρώμα τον δρόμο. Ναι, μ' άρεσε αυτό. Το μαύρο που πήγε στο γαλάζιο μ' άρεσε πάρα πολύ στο βίντεο που προήθηκε. Το χέρι μας είναι, δεν είναι δύσκολο. Μ' άρεσε. Καθόμαστε στο τιμόνι, είμαστε προσιλωμένοι, διορθώνουμε άλλους που κάνουν λάθη. Ναι. Δεν οδηγούμε κάτω από το. Κάτω από άγχος, γιατί ναι. Όταν οδηγάς με άγχος σίγουρα. Ξέρεις, η καθημερινότητα και το τρέξιμο μας κάνει όλους να βιαζόμαστε. Στο τέλος όμως, το 1, 2 ή 5 λεπτά δεν θα κάνουν τη διαφορά. Θα κάνουν την τραγωδία μεγαλύτερη. Θα πάμε 50 χρόνια πιο γρήγορα ναι. Στην άλλη τη ζωή. Ναι. Έχουμε και ένα slide που το λέμε ότι είναι καλύτερα να αργήσω 5 λεπτά παρά να πάω στην άλλη τη ζωή 50 χρόνια Χριστιανά, πιο γρήγορα. Σε ευχαριστώ. Χαίρομαι κάθε φορά που έρχεσαι και με απλότητα μεταφέρουμε τα σωστά μηνύματα. Αυτός είναι ο στόχος μας, ο σκοπός μας. Και να πω και έναν τελευταίο, ένα σύνθημα που πρέπει να το ακούσει ο κόσμος. Ο στόχος μας είναι, όχι μόνο αυτόν το καλοκαίρι με αυτές τις αλλαγές που έχουμε υιοθετήσει, είναι με όραμα το μηδέν και χωρίς καμία απώλεια στην άσφαλτο. Αμήν. Ας προσπαθήσουμε όλοι. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Ευχαριστώ, Χριστιανά. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εσείς καλύτερα. Και καλή συνέχεια σε αυτό το λειτουργήμα και την προσφορά. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θα πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε στην όμορφη Κρήτη. Την καλημέρα μας σε εσάς που μας βλέπετε σε αυτό το όμορφο νησί. Ο Νίκος Ξυλούρης. Στις 7 Ιουλίου του 1936, στα Ανόγια του όμορφου Ρεθύμνου. Έχει χαρακτηριστεί και έχει μείνει και η έκφραση του τίτλου του «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης». Η συνάδελφος Μαρίνα Κολέτη έχει ετοιμάσει ένα σχετικό αφιέρωμα για αυτό τον εξαιρετικό ερμηνευτή και την προσφορά του. Ο Νίκος Ξυλούρης γεννήθηκε το 1936 στο ορεινό χωριό Ανόγια του Ρεθύμνου της Κρήτης από οικογένεια με μουσική παράδοση. Στα 5 του χρόνια, όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό του, ξεριζώθηκε από τον τόπο του μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χωριό της επαρχίας Μυλοποτάμου, όπου παρέμειναν μέχρι και την απελευθέρωση της Κρήτης. Σε νεαρή ηλικία, με τη βοήθεια του δασκάλου του, κατάφερε να πείσει τον πατέρα του να του αγοράσει την πρώτη του λίρα και πολύ γρήγορα άρχισε να παίζει σε γάμους και πανηγύρια. Στα 17 του αποφάσισε να μετακομίσει στο Ηράκλειο και έπιασε δουλειά στο νυχτερινό κέντρο Κάστρο. Πράγματα όμως δεν ήταν όπως τα περίμενε, γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μόδα της ευρωπαϊκής μουσικής, κάτι τελείως ξένο για αυτόν. Χόρευαν βάλς, ρούμπες, σάμπες και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να τα μαθαίνουμε αυτά τα τραγούδια, να τα παίζουμε στα πανηγύρια και στους γάμους για να μπορούμε να ζήσουμε και εμείς. Να βγάλουμε τα έξοδά μας και να τους κάνουμε σιγά σιγά να αλλάξουν και να αγαπήσουν την κριτική μουσική, έλεγε χαρακτηριστικά. Τέλη του 1958 έρχεται η πρώτη ηχογράφησή του με το τραγούδι «Κριτικοπούλα μου». Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει Παρασκευή το βράδυ του φωνιά και του λαού την πόρτα να χτυπήσει και του λαού την πόρτα να χτυπήσει και του λαού την πόρτα να χτυπήσει. Το 1966, βγαίνοντας για πρώτη φορά από την Ελλάδα, συμμετέχει στο πασίγνωστο φολκλωρικό φεστιβάλ στο Σαν Ρέμο και παίρνει το πρώτο βραβείο. Το 1967 ανοίγει στο Ηράκλειο το πρώτο κριτικό κέντρο, τον Ερωτόκριτο. Το Φεβρουάριο του 1969 ηχογραφεί την Ανοιχτή Ανιφαντού, ένα τραγούδι που σπάει τα μία. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο συνεργάζονται για πρώτη φορά στο Χρονικό, ενώ το Μάιο του 1971 ξεκινούν κοινές εμφανίσεις στην Μπουάτ Λίδρα στην Πλάκα. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας η φωνή του Ξυλούρη γίνεται σημαία αντίστασης. «Πότε θα κάνει ξαστεριά, αγρίμια και αγριμάκια μου». Αγρίμια και αγριμάκια μου, αγρίμια και αγριμάκια μου. Λάπια να λάπια μου με ερωμένα να με ρωμένα πεςτε μου που είναι το
Χριστέ μου πούνι το πισάς. Μετά τη μεταπολίτευση ηχογραφή τα αντιπολεμικά τραγούδια του Λίνου Κόκουτου και του Δημήτρη Χριστοδούλου και ορισμένα μελοποιημένα από τον Ηλίαν Αντριόπουλο ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη. Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου του 1980 σε ηλικία μόλις 44 χρονών έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο. Η ψυχή και η φωνή του όμως παραμένει ζωντανή στις ψυχές των Κριτών σε ολόκληρο τον κόσμο που το σιγοτραγουδούν ακόμη και σήμερα, κρατώντας άσβηστη τη φλόγα της κριτικής λεβενιάς. Και όμως ο Ξυλούρης είχε προφητέψει ακόμη και το θάνατό του. Μια μέρα, μια Παρασκευή, θα πέσω να πεθάνω και μια λαμπρή θα αναστηθώ από το χώμα πάνω. Πήγαν στην πόλη οι οκτροί, τις πόρτες πάσαν οι οκτροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Πόλη οι οχτροί, αδέρφια πήραν οι οχτροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελές την άλλη μέρα. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, 7 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε στα Ανόγια Ρεθύμνου. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Σας είπα ότι φτάνει τους 37 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία και εδώ στο στούντιο με αρκετά φώτα και προβολή τα πράγματα δυσκολεύουν και η Αλεξία Βασιλείου θέλει να μιλήσουμε για έρωτα. Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ εάν είναι εφικτό και δυνατό αυτό το πράγμα και γιατί μας δυσκολεύεις πρωί-πρωί σήμερα με ήθελα να ξέρω. Καλώς την καλωσόρισες. Μα είναι ποτέ δυνατόν στους 37 βαθμούς κατά καλό καιρό μέσα στον Ιούλιο τώρα να άρχισε να μας μιλάς για κάτι το οποίο άντε τώρα ανεβάζει δεν μάθαμε ποτέ αν είναι τυφλός ή όχι. Τώρα ξαφνικά εμείς πρέπει να τον αναλύσουμε. Για πάμε, έλα, καλημέρα. Ναι, είναι κάτι που απασχολεί όλους. Ναι. Γι' αυτό είμαι να το συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε. Είναι από τα πιο έτσι ζωντανά, πολύπλοκα συναισθήματα που και ατελείωτες συζητήσεις μπορείς να έχεις χωρίς να καταλήγεις πουθενά. Ακριβώς. Και πολλές φορές ερωτευόμαστε αυτό που δεν θέλουμε και όταν θέλουμε να σταματήσουμε να είμαστε ερωτευμένοι, όταν υπάρχει απόρριψη, όταν μια σχέση τελειώσει και ή δεν βρίσκουμε ανταπόκριση, δεν μπορούμε με τη λογική μας να σταματήσουμε ερωτευμένοι. Θα παρακαλούσαμε να υπάρχει ένα κουμπί να το πατήσουμε. Εντάξει. Αλλά δεν υπάρχει. Τέτοια κουμπιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το κίνητρο για να αναζητήσει κάποιος τον ερωτά, έτσι για να κάνουμε αρχή αν θέλεις. Δηλαδή είμαστε στα καλά μας τώρα. Είμαστε μια χαρά, συζητάμε, θα κάνουμε τη δουλειά μας, πιούμε το καφεδάκι μας, θα πάμε το μεσημέρι στο σπίτι μας κλπ. Γιατί μπαίνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, ποιο είναι το κίνητρο αλήθεια για να ζητήσουμε αυτό τον έρωτα? Φαίνεται ότι είναι ένα από τα ζωτικά συναισθήματα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Έτσι, ναι, και είναι φαίνεται στο DNA μας. Είμαστε προγραμματισμένοι να ερωτευόμαστε και να αγαπάμε. Ναι. Οπότε δεν είναι ακριβώς κάτι που επιλέγουμε. Γιατί όπως λες και εσύ, μπορεί να νομίζω ότι είσαι μια χαρά και ξαφνικά να ερωτευτείς. Και να σου έρθει κατά κούτελα. Να σου έρθει κατά κούτελα. Και όντως σου έρχεται κατά κούτελα. Πότε είναι που ερωτεύονται οι άνθρωποι, η αλήθεια? Πότε? Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα να το διαχωρίσουμε. Γιατί πολλές φορές δυσκολευόμαστε να διαχωρίσουμε τι είναι το πάθος, τι είναι ο έρωτας, ναι, τι είναι η αγάπη. Ναι, τα συγχύζουμε. Είναι διαφορετικά, ναι, ακριβώς, σωστά. Είναι διαφορετικά συναισθήματα. Η ανθρωπολόγος και ερευνήτρια Χέλεν Φίσερ έχει επικεντρώσει όλη της την έρευνα προσπαθώντας να ξεχνιάσει αυτό το μυστήριο, ναι, που ονομάζεται μυστήριο, έρωτας. Μυστήριο,
Και λέει ότι πρόκειται για τρεις διαφορετικές φάσεις. Ποιες είναι αυτές? Που στην κάθε μια πρωταγωνιστούν διαφορετικές χημικές ουσίες, ορμόνες, ναι, και νευροδιαβεβαστές. Άρα αυτό που λέμε καμιά φορά, ο έρωτας είναι χημία στην καθομιλουμένη, τελικά φαίνεται ότι είναι χειρολεκτικά. Έτσι είναι. Ναι, γιατί εκκρίνονται και στον εγκέφαλο. Καρδιά, σωστά. Ερωτευόμαστε με τον εγκέφαλο μας, όπως φαίνεται. Σωστά. Η πρώτη φάση είναι αυτή που ονομάζουμε λαγνία. Έχει να κάνει περισσότερο με τη σεξουαλική έλξη. Με την εξωτερική εμφάνιση. Ακριβώς. Βλέπω πόθο, κάποιον, κάποια. Ναι, και με ελκύει σεξουαλικά. Είναι παραπάνω ένα ζώδες ένστικτο που απλά θέλουμε να παρευρεθούμε και να έχουμε μια ερωτική συνέβρεση. Και η κινητήρια δύναμη είναι η σαρκική επαφή. Πολλές φορές αυτό μπορεί να μην οδηγήσει και πουθενά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να σταματήσει εκεί. Ναι. Απλά νιώθουμε αυτή την έλξη για αυτόν τον άνθρωπο και επιθυμούμε να έχουμε μια σεξουαλική συνέβρεση με αυτήν. Πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε τα πολλά παλιά χρόνια. Ναι, είναι πολύ ρηχό συνέστημα. Ναι, ναι, σωστά. Το δεύτερη φάση είναι ο έρωτας. Είναι η πραγματική έλξη. Είναι εκεί που πλέον, εκτός από το ότι σελκύει το άλλο το άτομο εξωτερικά, γίνεται το focus, δηλαδή είναι πλέον στο στόχαστρο σου και κυριεύει το μυαλό σου. Αυτό. Ο έρωτας είναι μόνο για ένα άτομο. Ναι, ναι, ναι. Όταν λέμε είμαι ερωτευμένος, δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος παραπάνω από ένα άτομο. Σωστά, σωστά. Δεν γίνεται. Τη συγκεκριμένη περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να έχει κατασκηνώσει αυτός ο άνθρωπος το μυαλό σου. Ναι, ναι, ναι. Όλες σου οι σκέψεις περιστρέφονται γύρω από αυτόν τον άνθρωπο και φαίνεται ότι εκκρίνονται ορμόνες, όπως είναι η νοριβεφρίνη, που είναι όπως την αδρεναλίνη που βάζει το κορμί σε ετοιμότητα, είναι όπως αντιδρά το κορμί σε μια στρεσογόνο κατάσταση. Οπότε γι' αυτό ανεβαίνουν οι παλμοί μας, νιώθουμε ότι φουντώνουμε, ότι έχουμε ταχυπαλμία, αυτό το γκόμπο στο στομάχι που λέμε πεταλούδες στο στομάχι, που όντως το βιώνουμε σωματικά γιατί εκκρίνονται αυτές οι ορμόνες. Αναταραχή, δρωμένα χέρια όταν βλέπουμε αυτό το άτομο. Επίσης η ντοπαμίνη, που η ντοπαμίνη είναι η ορμόνη της εφορίας. Μάλιστα. Όταν ερωτευόμαστε φαίνεται ότι ο υποθάλαμος, που είναι το κέντρο του εγκεφάλου που έχει να κάνει με την ανταμοιβή και την ικανοποίηση, και είναι ακριβώς το ίδιο κέντρο του εγκεφάλου που όταν ένας χρήστης κοκαίνης κάνει χρήση, αυτό είναι το κέντρο του εγκεφάλου το οποίο ξεκινά και λειτουργεί. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και όταν ερωτεύεσαι. Εξάρτηση λοιπόν. Ακριβώς, και γι' αυτό που λέμε καμιά φορά ότι ο έρωτας είναι σαν ναρκωτικό. Μάλιστα. Άρα δεν είναι μόνο μεταφορικά σαν ναρκωτικό, είναι και κυριολεκτικά. Και όταν δεν είμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε το αντικείμενο του πόθου μας, γιατί ο έρωτας είναι πάρα πολύ χτυπητικό συνέστημα και οδηγεί και σε εγκλήματα πάθους και σε ζήλια. Τα έχουμε δει κατά καιρούς. Και η ιστορία έχει καταγράψει πολλά από αυτά. Ακριβώς, και μπορεί να οδηγήσει και στην κατάθλιψη και στην αυτοκτονία. Όταν απορρίπτεσαι από το άτομο το οποίο είσαι ερωτευμένος, βιώνει σωματικά το ίδιο στερητικό σύνδρομο. Μάλιστα. Που βιώνει ένας ο οποίος έχει σταματήσει να κάνει κοκαίνη. Ακριβώς, το ίδιο στερητικό παράνομες σύνδρομο. Ουσίες, καλύτερα. Το οποίο οδηγεί σε μονές, σε παρορμήσεις, σε κατάθλιψη, να μην μπορείς να σκεφτείς οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Σε αϊπνίες και το βιώνεις σαν το, μπορεί να είναι από τα χειρότερα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Γιατί για τους γύρω, για τους είναι... γύρω, ναι. Τι λες ρε αδερφέ τώρα. Ναι, και πολλές φορές προσπαθούν να σου το εκλογικεύσουν. Για κάνε ένα έτσι και ένα έτσι. Ακριβώς. Να δεις τι συμβαίνει στον κόσμο. Ακριβώς, και προσπαθούν να σου το εκλογικεύσουν. Αλλά, για σένα όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και το τρίτο. Και το τρίτο είναι η αγάπη. Δηλαδή, άλλο αγάπη, άλλο έρωτας. Ακριβώς, άλλο αγάπη, άλλο έρωτας. Ο έρωτας, όπως φαίνεται, είμαστε προγραμματισμένοι να ερωτευτούμε για να θέλουμε να παρευρισκόμαστε συνεχώς με αυτό το άτομο για να έρθει η σύνδεση. Μάλιστα. Και το δέσιμο. Μάλιστα. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός, επειδή όταν είσαι ερωτευμένος θέλεις συνεχώς να είσαι με το άτομο που είσαι ερωτευμένος. Ναι. Και έτσι οδηγεί στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη φάση, που είναι η ρομαντική αγάπη. Μάλιστα. Η αγάπη είναι αυτό ένα που πολύ μένει πιο... μετά τον έρωτα. Μπράβο. Είναι ένα πολύ πιο σταθερό συνέστημα. Ναι. Ένα πολύ πιο όριμο συνέστημα. Σωστά. Και έχει να
κάνει με την τρυφερότητα. Και πιο συνειδητοποιημένο, θα έλεγα, συνέστημα. Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί στον έρωτα εξεδυνακεύουμε το άτομο με το οποίο είμαστε ερωτευμένοι. Φαίνεται ότι παρακάμπτει τη λογική μας. Ναι, βέβαια. Όχι, οπότε, φαίνεται. Παρακάμπτει τη λογική μας. Οπότε το βλέπουμε τέλειο στα μάτια μας. Ενώ μετά από αυτό που λέμε honeymoon period, έρχεται η αγάπη και πλέον βλέπεις τον άλλο. Είναι τυφλός. Ο έρωτας, βέβαια, είναι τυφλός. Αλήθεια. Γιατί, όπως είπαμε, παρακάμπτει τη λογική. Μπορεί να ερωτευτείς έναν άνθρωπο που δεν θέλεις να ερωτευτείς. Καλά, μας λες τόσα και όμορφα και υπέροχα. Τότε, γιατί δεν υπάρχει ίσως ένας από τους πιο μεγάλους και πιο δυνατούς πόνους όπως αυτόν του έρωτα όταν έχεις μια απογοήτευση? Πόσο μπορεί να είναι αυτές οι δύο άκριες, η μία από τη μία και η μία από την άλλη, τόσο υπέροχα να νιώθεις και τόσο πόνο να νιώθεις παράλληλα και την ίδια στιγμή? Μα έτσι είναι. Τι κάτι έτσι, το οποίο είναι τόσο έντονο, έχει ακριβώς την αντίθετη. Υπάρχει έρωτας. Στο νόμισμα, από την άλλη του πλευρά, πάλι τόσο έντονο είναι. Υπάρχει... Δηλαδή, όσο σε βέλη στους 7 ουρανούς, ναι, σε συντρίβει. Ακριβώς. Υπάρχει έρωτας χωρίς ζήλια? Έρωτας χωρίς ζήλια δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχει να κάνει έχει να κάνει με χτυτικότητα. Όταν αγαπήσεις. Έχει να κάνει με άνδρες ή γυναίκες ή όχι? Ενώ είναι περισσότερο ή λιγότερο? Όχι, δεν είναι τόσο. Αλλά όταν αγαπήσεις, που είπαμε ότι στην αγάπη εκκρίνονται άλλες ορμόνες, όπως είναι η οξυτοκίνη και η βασοπρεσίνη. Αυτές οι ορμόνες έρχονται όταν είσαι σε επαφή, εκκρίνοντας σε επαφή με τον άλλο άνθρωπο, όταν αγκαλιάζεσαι, όταν έχεις σεξουαλική επαφή κατά τη διάρκεια του οργασμού, ειδικά στη γυναίκα. Και η οξυτοκίνη είναι και η ίδια ορμόνη η οποία εκκρίνεται και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να οδηγήσει τη γυναίκα να δεθεί με το παιδί. Άρα γι' αυτό η γυναίκα, ειδικά η γυναίκα, κατά τη διάρκεια του οργασμού εκκρίνει πάρα πολύ οξυτοκίνη και γι' αυτό και δένεται πολύ περισσότερο με έναν άνδρα που έχει, και με τον άνδρα. Σεξουαλική επαφή. Μαζί της. Η βαζοπρεσίνη είναι και αυτή, είναι η ορμόνη που σε κάνει να δεσμεύεσαι της μονογαμίας. Μάλιστα. Και όπως έχουν δείξει και έρευνες, υπάρχουν και ζώα τα οποία είναι μια φίλη χάμστερ η οποία εκκρίνει αυτή. Δεν μόνο τα χάμστερ, η κύκνη είναι μονογαμική. Μπράβο. Επίσης, ναι. Πρέπει να σου πω βεβαίως. Ωραία, άρα φαίνεται ότι εκκρίνουν αυτή την ορμόνη. Μέχρι θανάτου είναι με τον ίδιο σύντροφο. Τα οποία τους κάνουν μονογαμικούς. Ναι. Υπάρχει απόλυτη δέσμευση και όταν σταματήσει, όταν πεθάνει το ετερονημισί, φαίνεται ότι δεν πάνε με άλλο ζώο. Είναι αποσιωμένοι μέχρι τέλους. Εντάξει. Αυτή την επιμονή σου θα την αντέξω μέχρι τέλους με στους 37 βαθμούς και θα σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιούμε για τον έρωτα? Τι είναι συγκεκριμένη γλώσσα? Κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αποφεύγονται ή να μην αποφεύγονται για να μπορέσει να προχωρήσει και να κυλήσει ομαλά αυτός ο έρωτας, ή αυτό είναι υποκειμενικό και είναι ανάλογα με τα ζευγάρια και το ποιον έχουν απέναντι σου? Σίγουρα εξαρτάται και από ποιον έχει απέναντι σου. Σίγουρα όταν είσαι ερωτευμένος δεν βλέπεις τα κακά του άλλου. Και τα βλέπει όμως ίσως ο άλλος. Μετά, όταν περάσεις από το αρχικό στάδιο, αρχίζεις και πέφτουν οι μάσκες, αρχίζεις και βλέπεις τα κακά ο ένας του άλλου. Αλλά όταν είσαι ερωτευμένος υπάρχει αυτή η τάση να θέλεις να ικανοποιείς τον άλλον, σου βγαίνει ο καλύτερος σου αυτός, χωρίς να το κάνεις συνειδητά. Ναι. Αλλά σίγουρα κάποια πράγματα τα οποία ενοχλούν ή η ιδιαίτερη κριτική, νομίζω δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν είναι, όχι. Γιατί είναι ακόμα δεν είσαι στο πραγματικό δέσιμο. Σωστά. Ρώτας είναι ρηχός. Όταν περάσεις την αγάπη και πλέον έρθει το δέσιμο, η δέσμευση και πραγματικά αποδέχεσαι το άλλο άτομο, τότε μπορείς και να αποδεχτείς μια κριτική από αυτόν τον άνθρωπο. Αφού επιμένεις, θα το προσπαθήσουμε. Ο έρωτας πρέπει να υπάρχει. Ο έρωτας πρέπει να υπάρχει. Μα για να μην θέλει να υπάρχει. Ναι. Και παντού. Από τα πιο ωραία. Ο έρωτας δεν είναι μόνο. Είναι νομίζω και με πολλά άλλα πράγματα. Ναι, κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ερωτευμένος με χίλια δύο πράγματα. Μας μπορεί να μην νιώθουμε ζωντανούς. Ακριβώς. Ζωντανοί και να προχωράμε και να βελτιωνόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω τι σημαίνει μαζί σας σήμερα. Η μια με τον έρωτα, οι άλλες με την άθληση και την άσκηση. Θα με ξεκάνετε εντελώς σήμερα πρωί προηγουμένως. Σε ευχαριστώ, Αλεξία. Καλημέρα. Να είστε καλά. Έλα, Εμιλία, να δούμε τι θα κάνω μαζί σας. Καλημέρα. Bonjour. Έρωτας από εδώ, γυμναστική από εδώ. Τι θα γίνει? Όλα καλά? Όλα καλά, Λουκά μου. Μια χαρά. Έρωτας χρειάζεται και πρέπει να υπάρχει. Και έρωτας και σε αυτό που κάνεις μπορεί να είναι πολύ σημαντικός. Και ο καθένας το επάγγελμά του, σε αυτό που αγαπάει και κάνει. Είναι έρωτας για μας ο χώρος, Μιλένα μου, έτσι. Άντε, λοιπόν. Ναι, η αγάπη μας. Έχουμε Zumba Fitness σήμερα. Πολύ ωραία.
πιο πολύ αερόβια άσκηση. Ναι. Είναι καλοκαίρι και χρειαζόμαστε έτσι πιο πολύ δυνάμωση. Κάνουμε άσκηση για ενδυνάμωση των μειών. Μάλιστα. Πιο πολλέ. Καλοκαιράκι. Ωραία. Ξεγνιασιά, η τελευταία μα ζούμπα, Λουκά μου. Άντε. Το... Άντε. Πάμε όλοι για διακοπέ. Έτσι είναι. Χρειάζεται και αυτή η διακοπή για να καθαρίσει και το μυαλό. Ναι. Και να πάει δυνάμει και το σώμα. Και διακοπέ. Και γιώσαμε και λίγο στι πρόβε τώρα για το παγκόσμιο. Ναι, ναι, ναι. Που μα είχατε πει για την προηγούμενη φορά. Πότε είναι τελικά? Αρχίζει στις 27. Άντε, έχετε δουλειά πολύ. Αλλά εμείς είμαστε 29, 30, 31 και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε μια παρουσίαση στο Ελευθερία για την Εθνική Κύπρου ως cheerleaders της Εθνικής Κύπρου Καλαθόσφαιρας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είσαι και καλή επιτυχία και στην Εθνική Κύπρου μας σε ό,τι και αν κάνει και στην Ελευθερία. Ευχαριστούμε, Λουκά. Ευχαριστούμε εμείς. Καλό καλοκαίρι. Καλά. Επίσης, γεια σας. Αρχίζουμε. Ένα μικρό ζεσταματάκι. Κάθε καλή ζούμπα έχει και ένα καλό ζέσταμα. Με ολοκληρωμένο πρόγραμμα γυμναστικής. Χορευτική γυμναστική. Πάμε. So clap, 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 so clap. Πάμε. Εσείς από το σπίτι. Ξυπνάτε. Πάμε. Δεξιά αριστερό και προς τα κάτω. Πάω τέσσερα. Πάμε, Μιλένα μου. Και. Jump to the side. Yeah. Πάω τέσσερα. Και. Jump. Open your hands. Πάω τέσσερα. Πάμε, Λεκανίτσα. Και χεράκια. Συνεχίζω. Πατράλια. Έτσι. Με δύναμη. Ανεβάζω το άλλο πόδι. Και μένω. Gonna dance from night till morning. We love all the DJ playing. Oh, what a lovely feeling. So close to me, heart beating. Καλή σας μέρα, δωροθέτες. Το Επίλεκτον. Το μαγαζί που αγαπά τα όμορφα σπίτια. Ενίκο. Δημιουργίες. Σέβα. Κατάστημα Foxline. Thank you.
αποφάσεις και βρεις τη μάχη. Θα με κατατροπώσει, το ξέρω! Τρέμουν τα πόδια μου! Δεν νιώθω αυτοπεποίθηση! Μα τα καταπονημένα όλα, σύνελθε! Φοβάσαι το κρύο, το ζεστό, το γλυκό, το ξινό! Είσαι ο δοντομάχος ή δεν είσαι! Αντιμετωπίστε την ευαισθησία των δοντιών και των ούλων με τη νέα οδοντόκρεμα Gums & Civital και κερδίστε τη μάχη! Νέα οδοντόκρεμα Gums & Civital με υπέροχη γεύση. Η Σίλβια Μαυροπούλου μας οδηγεί στο Glam Island Life. Ζήστε το πιο hot καλοκαίρι στο νησί με τις πιο εντυπωσιακές ιδέες για λαμπερές εμφανίσεις, trendy αξεσουάρ, φωτεινό μακιγιάζ και κάνε check-in σε όλα τα hot spots δίπλα στο κύμα. Στο Must Ιουλίου. Μαζί, 4 βιβλία συνταγών για καλέσματα στο σπίτι. Must. Η ζωή είναι ωραία. Ο ΘΟΚ φέρνει τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο που τόσο αγαπήθηκε στο θέατρο. Η κόρη μου η σοσιαλίστρια του Αλέκου Σεκελάριου, σκηνοθεσία Αχιλλέας Γραμματικόπουλος. Δεν τη βλέπουνε τα μάτια μου και δεν τα βγάζω με τα δάχτυλά μου. Για τις δροσερές νύχτες του καλοκαιριού. Πρώτη φορά βλέπω το κεφάλαιο να περιβάλλει με τόση στοργή τον εργαζόμενο. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Πέμπτη 7 Ιουλίου. Η ημιτελική φάση του UEFA Euro 2016. Γερμανία-Γαλλία στις 10 το βράδυ. Από το ΡΙΚ 1 και ΡΙΚ HD. Μας. Καλημέρα, Νίκη. Καλημέρα, Λουκά μου, τι κάνεις. Τι έγινε με τα γυαλιά στο στούντιο σήμερα. Εντάξει, θα παρουσιάσουμε και γυαλιά σήμερα. Νομίζω. Α, ωραία. Τα τελευταία μοντέλα από τον μεγάλο Νίκον της Μακαρίου. Θα παρουσιάσουμε παπούτσια, θα παρουσιάσουμε τα παπούτσια μας από τον οίκον που μας δίνει καθημερινό σχεδόν. Ναι, και είναι τα τελευταία και έχουμε και μεγάλες εκπτώσεις τώρα. Αρχίσα σήμερα οι εκπτώσεις των παπούτσιων. Είναι, θα δείξουμε τσάντες, γυαλιά και παπούτσια. Ωραία, και τα δώρα να αναφέρουμε, παρακαλώ. Τα δώρα μας είναι από τον οίκον που μας παρέχει τα παπούτσια. Ναι. Είναι ένα ζεύγος παπούτσια και μία τσάντα. Μάλιστα. Σήμερα. Από τον οπτικό οίκον θα μας δώσουν δύο δωροπιτεγές αξίας 50 ευρώ το καθένα. Μάλιστα. Τέσσερα δώρα στο σύνολο. Λοιπόν. Τέσσερα δώρα. Ωραία, ναι. Μπορούν να καλούν οι φίλοι για να κάνουμε την κλήρωση. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε τα όμορφα τα παπούτσια τα οποία τα παπούτσια αυτά τα φοράνε και οι νύφες. Γιατί είναι σε χρυσό. Όμως μπορεί να το φορήσει και μια κοπελίτσα καθημερινώς. Βέβαια να ξεχάσουμε τα ρούχα. Τα ρούχα είναι τα δικά τους. Είναι γυαλιά, παπούτσια και θα δείξουμε και τις τσάντες. Πολύ ωραία. Ξέρεις, θέλω να κάνω έτσι μια αναφτή για την αστυνομία που, που την είχαμε προηγουμένως, που την είχες προηγουμένως. Πραγματικά κάνουν σπουδαία δουλειά τα παιδιά αυτά. Βέβαια. Ναι, σπουδαία δουλειά και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι λειτουργήμα. Λειτουργήμα, αυτό. Πραγματικά. Ναι. Ωραία το παπούτσι. Το επόμενο κορίτσι. Πολύ ωραίο, ναι. Να δούμε και το επόμενο κορίτσι. Σε ψηλά, σε χαμηλά. Θα δείξουμε ένα σπατρίλες. Λοιπόν, για κοίταξε αυτό τι όμορφο που είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό βγαίνει από κάτω και γίνεται και χωρίς. Και βλέπεις τη τσάντα που είναι το ίδιο μαζί με το παπούτσι. Μάλιστα. Το γυαλί βέβαια πολύ σικάτο, έτσι. Μεγάλη ποικιλία γυαλιών, μεγάλη ποικιλία. Βέβαια. Και κοίταξε, αυτό που θέλω να πω, Λουκά μου, είναι να προσέχει ο κόσμος να αγοράζει από οπτικούς οίκους τα γυαλιά. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλά τώρα. Είναι σημαντικό ο φακός να είναι γνήσιος. Ναι. Διότι μετά η ζημιά στο μάτι. Παναγία μου, είναι μεγάλη υπόθεση η ζημιά στο μάτι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε πρέπει να αγοράζουμε γυαλιά από οπτικών οίκων. Ναι, διότι είναι σημαντικό να δώσουμε ίσως κάτι περισσότερο ή κάτι παραπάνω. Σίγουρα. Αλλά θα έχουμε ένα γυαλί το οποίο θα μας βοηθήσει και να τα φοράμε και να το έχουμε και διαχρονικά. Λοιπόν, κοίταξε αυτό το casual του παπούτσι που είναι πάρα πολύ ωραίο, ωραίος και ο τάκος. Υπέροχη και η τσάντα, θα τη δούμε και τη τσάντα. Και το γυαλί βέβαια, όμορφο και ωραίο. Ωραία.
Και σίγουρα χρειαζόμαστε γυαλιά το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να πει έξω χωρίς τα γυαλιά. Μα εδώ στην Κύπρο είναι ολόχρονα που χρειάζεται. Ναι, για το μάτι. Γιατί όντω. Πολύ ζεστός ο καιρός μας. Μία γιατρός την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι είτε είσαι στην Κύπρο είτε είσαι σε άλλες χώρες βόρειες και σκανδιναβικές, η ακτινοβολία είναι ακριβώς η ίδια. Βέβαια. Οπότε και στο δέρμα και στα μάτια πρέπει να υπάρχει προστασία. Να δούμε και την όμορφη, την ωραία. Λασάβια μου, γύρνα πίσω να δούμε την τσάντα. Μην έτσι ακριβώς για να τη δούμε καλά τη τσάντα. Βλέπεις αυτή η τσάντα είναι. Τώρα τα κορίτσια την αγοράζουν πολύ αυτή τη τσάντα. Σχολική, σκούλπακ. Ναι. Βέβαια δεν τα έχουμε δείξει προηγουμένως στον Νίκο που μας φέρνει τα παπούτσια, αλλά υπάρχει και μεγάλη ποικιλία τσάντες. Μεγάλη ποικιλία τσάντες. Λοιπόν, είναι βολικά αυτά τα ψηλά παπούτσια. Βεβαίως, με το ξύλινο. Βεβαίως. Διότι κοίταξε και πόσο χοντρό είναι το δακούνι. Ναι, ναι. Το οποίο επειδή υπάρχει αυτή η πλατφόρμα μπροστά, είναι πολύ άνετα. Είναι απλά η απορία πάντοτε εμάς των ανδρών. Το πώς μπορείτε να ισορροπείτε καταρχάς εκεί πάνω. Ισορροπούμε και σας φτάνουμε για στην πιο ψηλή εσείς. Και εν δευτέρης πώς μπορείτε άνετα να νιώθετε και να περπατάτε. Αυτά τα κορίτσια που είναι ωραία και ψηλά, εμείς είμαστε πιο κοντές και ξέρεις, εγώ τουλάχιστον ενθουσιάζομαι με τις πλατφόρμες. Ναι, σ' αρέσουνε. Πολύ. Γιατί ξέρεις, φαίνεσαι ας πούμε πιο ψηλή, πιο αυτή. Είναι σημαντικό να το υποστηρίζεις κιόλας. Βεβαίως. Λοιπόν, μια ωραία παντόφλα. Ναι. Παντόφλα είναι πάρα πολύ ωραία. Απλή. Απέριτη. Μάλιστα. Και ωραία. Και ψηλή. Μάλιστα. Ψηλή. Και αυτό το γυαλί είναι υπέροχο. Πρέπει να προστατευτούμε. Και η τσαντούλα πίσω. Ναι, και η τσάντα πίσω. Μπράβο. Ωραίοτατη και η τσάντα. Ναι. Πολύ ωραία. Νιανική τσάντα. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Το επόμενο κορίτσι. Λοιπόν, να δούμε το επόμενο κορίτσι. Η Σάβια μας. Η οποία Σάβια μας είναι και φοιτήτρια στην Ουαλία, ξέρεις. Μάλιστα, μπράβο. η Ουαλία χθες δεν τα κατάφερε, δεν πειράζει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, ναι. Δεν πειράζει. Αν και είμαστε με τους Ουαλούς. Αγωνίστηκαν καλά, αλλά επικράτησε η Πορτογαλία. Ναι, επικράτησε η Πορτογαλία. Βλέπεις το τακούνι τι όμορφο που είναι. Ναι. Καλημέρα μας στην όμορφη Γαλλία και σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία που αυτή την ώρα μας παρακολουθείτε ζωντανά. Ναι. Από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΙΚ και μέσω του ΡΙΞΑΤ σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Ωραίο και το χρώμα, ε. Ναι, βέβαια το τάγκ. Το οποίο είναι, μπορεί να φορεθεί και με jeans αυτόν. Το χρώμα, πολύ ωραίο το χρώμα το τάγκ φέτος. Και κάθε χρόνο υπάρχουν αυτά. Μάλιστα. Να μην ξεχνάμε ότι έχουν μεγάλες εκπτώσεις τώρα. Πολύ ωραία. Ως και 70% υπάρχει έκπτωση. Το επόμενο από σήμερα. Ναι. Να δούμε και το επόμενο κορίτσι. Τα κορίτσια προτιμάνε τα πολύ ψηλά παπούτσια. Ναι. Γιατί μπορεί να φορεθεί και έναν μακρύ φόρεμα. Σήμερα βέβαια δεν έβαλαμε τα μακριά τα φόρεματα για να δείξουμε ακριβώς τα παπούτσια. Ναι, σίγουρα. Έμφαση στα παπούτσια και στα γυαλιά. Στα γυαλιά και τις τσάντες, ναι. Και μετά νομίζω αν έχουμε τελειώσει Στάθη να περάσουμε με τον Λουκά να δούμε και τα... Έχουμε τελειώσει με τα κορίτσια. Μάλιστα, ναι, να περάσουμε να δούμε και τον πάγκο. Ναι, να πάμε βέβαια. Στον πάγκο. Τι έχεις φέρει σήμερα. Λοιπόν, έχουμε φέρει, είναι για να τα δει όλος ο κόσμος αυτά. Εγώ θέλω να πάω πρώτα στις νύφες οι οποίες έχουμε γάμους τώρα, έτσι. Λοιπόν, ναι. Να τα δουν αυτά τα παπούτσια, είναι στο silver και στο gold, σε χρυσό και ασήμι. Πάρα πολύ ωραία, τα προτιμούν πάρα πολύ οι νύφες. Ναι. Έτσι, λοιπόν, να πάμε στα suede, τα οποία είναι πολύ αναπαυτικά. Καστόρι. Πάρα πολύ αναπαυτικά, ναι, το καστόρι. Ναι. Το suede, το beige και το μπλε. Μάλιστα. Υπάρχει παντόφλα, πάλι το καστόρι που είναι πάρα πολύ ωραία και ωραία και ψηλή. Σε beige και, σε beige και μπλε. Ναι, και αυτόν το οποίο είναι έτσι αέρινο και ωραίο τώρα το καλοκαίρι, με τάγκ και άσπρο. Πολύ ωραία. Τώρα, πάμε και στα, και λίγο, είναι τα μικρά αυτά, ωραία, flat. Ναι, και έχουν και τη λεπτομέρεια στη σόλα. Και τη λεπτομέρεια, μπράβο. Και τη λεπτομέρεια εξαρτάται από το πόδι της κάθε μιας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα αντρικά εκεί. Απλά δεν μπορούσαμε να τα φέρουμε όλα σήμερα. Λοιπόν, πάμε στα σπαντρίλ, οι οποίες είναι πάρα πολύ της μόδας, παιδιά. Τα σπαντρίλ είναι, δεν υπάρχει καρταρόμπα γυναικεία που να μην αγοράσει αυτά. Μάλιστα. Φέτος. Και πολύ άνετα. Μπορεί να τα φορέσει και να περπατά. Έλα να κάνουμε μια διακοπή να δούμε το κορίτσι μας. Ναι, να δούμε άλλο παπούτσι. Να δούμε την Ντανιέλα.
Ωραία. Μικρόσια, ε. Μικρόσια, ναι. Πάρα πολύ μικρόσια φέτος. Ναι. Και στη τσάντα και στα παπούτσια. Mm. Και στα ψηλά και στα χαμηλά. Ναι, ναι. Πολύ πάρα ωραία. Πολύ της μόδας, ναι. Και τα επόμενα έχουν μικρόσια. Τα επόμενα, να δούμε για τα μικρόσια. Για να δούμε τα επόμενα. Ωραία. Έλα κάτω, Σάβια μου, να δούμε και τα μικρόσια τώρα. Ωραία. Μπράβο. Σχέδια και συνδυασμοί που παλαιότερα δεν θα τολμούσατε να βάλετε. Και όχι μόνο, μιλούμε για όλες τις ηλικίες, έτσι. Μάλιστα. Υπάρχει παιδικών, ανδρικών, γυναικείων εκεί. Μάλιστα. Είναι τα πολλά καταστήματα που έχουν παντού σε ολόκληρη την Κύπρο. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα πάμε στα εσπατρίλ, ναι. Τα οποία... Όταν λες εσπατρίλ εννοείς σαν παντούφλες. Ναι, αλλά είναι πολύ άνετα. Είναι πολύ άνετα. Σαν, είναι δερμάτινα, είναι δέρμα και από κάτω σκηνέτινα, με σκηνή. Τα οποία είναι αναπαυτικότατα. Τώρα, έχουμε και τα παιδικά. Βλέπεις τα παιδικά, τι όμορφα που είναι. Να και τα παιδικά. Θα δείξει η κάμερα έτσι πιο κοντά. Μπράβο. Να και τα παιδικά. Όμορφα και ωραία. Και εδώ υπάρχει το κίτρινο που είναι πάρα πολύ όμορφο. Τα καροκοκοριτσάκια μας. Υπάρχει το αγορίστικο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι όντως. Αγορίστικο ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Αυτά τα έχετε και εσείς. Έχουμε και το ανδρικό. Δείχνουμε και ένα-δυο ανδρικά. Όχι, δύο-τρία έχουμε ανδρικά, διότι έχουμε και ένα σπατρίλ. Ναι. Ξέρεις, αυτά ήταν για χρόνια πολλά. Ήταν πάρα πολύ της μας και πάλι φέτος είναι για εσάς. Ναι, ναι. Όλα τα χρώματα, δεν είναι ωραία. Ναι, βεβαίως, και σου λύνουν και τα χέρια. Ναι, και ωραία για τη θάλασσα. Ναι. Για τη θάλασσα είναι και πάρα με πολύ. Μια βερμούδα τα βάζεις. Ακριβώς. Ναι, αλλά και με έναν τζιν επίσης. Ναι. Και τα ανδρικά μας. Αυτά. Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα δύο δωροκουπόνια των 50 ευρώ το καθένα. Ναι. Από τα οπτικά, μας. Λοιπόν, πείτε μας από το 1 μέχρι... Ένα μέχρι 20, πρώτα για τα δύο δωροκουπόνια το οπτικού οίκου. Το οπτικού οίκου. Ναι. Λοιπόν, το 15 ναι. Και το 9. Το 15 και το... 9. 15 και 9 παρακαλώ. Αριθμούς που δεν ξαναείπα ποτέ. Νίκη Γεωργίου, ένα δωροκουπόνι για τα γυαλιά. Λοΐζου, ναι. Και Αγγελική Γεωργίου, οι δύο κυρίες για τα δύο δωροκουπόνια των 50 για τον οπτικό οίκο. Οπτικά. Και άλλα δύο άλλα νούμερα. Δύο για τη τσάντα και τα παπούτσια, ναι. Από αυτόν τον οίκο. Να μας πούμε, ναι, εσύ. Το 11. Το 11. Και το 1. Το 11 και το 1. Τα ίδια ονόματα μου λέτε κάθε φορά. Ναι. Οι ίδιες είναι πάνω από τα τηλέφωνα και παίρνουν καθημερινά. Μα ξέρω. Βαλάντο Γεωργίου. Εγώ δεν την πήρα ποτέ μου. Την θυμάμαι τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Όχι σε εμάς. Όχι σε εμάς. Ναι, όχι. Μακάρι να είναι καλά γυναίκα, είναι τυχερή, γιατί όχι. Βαλάντο Γεωργίου και... Ριγίνα Παντελή, ποια να κερδίσει τη τσάντα, ποια τα παπούτσια. Κυρία Βαλάντο. Το 9, το... Η κυρία Βαλάντο. Το 1, το η τσάντα. Η κυρία Βαλάντο τη τσάντα και τα παπούτσια. Και τα παπούτσι. Κυρία Ριγίνα. Κάπου εδώ. Πολύ ωραία. Εντάξει. Θα επικοινωνήσουν μαζί σας. Θα επικοινωνήσουν μαζί μας και στον οίκο που έχει τα παπούτσια και στον οίκο των οπτικών και να πάρουν τα δωράκια τους. Νίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Λουκά. Μας καλά. Είναι η ζέστη αρκετή. Ναι, ναι, τι κάνουμε. Τι, προσοχή. Πισίνες και, ναι, προσοχή. Όχι, προσοχή, όχι τόσο πολύ έκθεση στον ήλιο, ναι, ναι, ναι. Κατανάλωση υγρών, ακριβώς. Καπέλα ακριβώς. Και κάτω από σκιά είναι πολύ σημαντικό και προσοχή ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες. Και γυαλιά να αγοράσουν γυαλιά, μάλιστα. Οπωσδήποτε γυαλιά. Και τα μικρά και παιδιά επίσης προσοχή. Ναι. Νίκη μου, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Στάθη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, περνάμε σε μαγειρική. Ωραία, είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε κάτι πουγγιά με αναρί. Και κάτι κρύες σούπες, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ, Νίκη. Εγώ ευχαριστώ. Πουγγιά κατσικής σιουτηριού με αρωματικά σε δροσερή κρύα σούπα με ντομάτα. 100 γραμμάρια κατσικής σιωτηρίου ή αναρή, βασιλικό ψιλοκομμένο, σχοινόπρασο ή κρεμμυδάκι. Μία για στην ντομάτα, 5 με 6 μεγάλα φύλλα από σπανάκι. Και η επόμενη καρτούλα. Για την κρύα σούπα θα χρειαστούμε 2 ώριμες ντομάτες, ένα αγκουράκι, μισό κρεμμύδι, μισή σκελίδα σκόρδο, μισή πιπεριά πράσινη. Ταπάσκο, αλτοπίπερο, 10 ml ελαιόλαδο,
λίγη ψύχα από λευκό ψωμί, όλα για τα, για τα πουγγιά κατσικής σιωτηριού με αρωματικά σε δροσερή κρύα σούπα με ντομάτα. Μάριος Καραγιάννης, καλημέρα, σεφ. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε μια χαρά, εσύ? Πολύ καλά. Ωραία. Έχω ήδη ξεκινήσει, Λουκά μου. Κάνεις την προεργασία σου, ε? Είμαι έτσι λίγο βιαστικός. Έλα, για πες μου. Πες μου τι κάνουμε. Έχουμε βάλει και βράζουμε τι εδώ. Λοιπόν, έχω ζεστάνει λίγο νερό, ναι, για να ζεματίσω τα φύλλα μου. Μάλιστα, τι φύλλα είναι αυτά? Είναι λάχανο. Είναι λάχανο, αν και στην αρχή βάλαμε σπανάκι, όμως δεν βρήκα σπανάκι στην αγορά και μάλιστα, πήρα λάχανο. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορούμε την ίδια δουλειά κάνουν, δεν είναι? Ναι, και είναι και πιο, τα βρίσκω πιο νόστιμα εγώ. Μάλιστα. Τα έχεις βράσει ήδη, έχουν τελειώσει? Ναι, τα έχω βράσει, τα έχω ζεματίσει, όχι βράσει ακριβώς. Δηλαδή είναι 20 δευτερόλεπτα. Ναι, ακριβώς. Και τα θέλω να κρατάνε για να μπορέσω να. Για να μπορέσω να γεμίσω τα. Α, είναι αυτά τα πουγκιά, δηλαδή τα θα πουγιά, τα γεμίσεις, ναι, ναι, μέσα, ναι, ναι, σε αυτό εδώ, Λοιπόν, κατσική σιωτηρή, όπου θα τα γεμίσουμε. Κατσική σιωτηρή, δηλαδή λοιπόν, μυζήθρα, ναρί, μυζήθρα, η φέτα, ναρί, μπορούμε να πάρουμε. Να είναι αλατισμένο ή αναλατό? Προτιμώ αλατισμένο εγώ. Μάλιστα. Προτιμώ αλατισμένο, ναι, είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, και βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το γαλλικό σεβρέ. Πολύ ωραίο. Το οποίο βρίσκουμε στις αγορές. Σαφέστατα. Λοιπόν, αλλά να σου πω, αν έχουμε αναρρίσει στο σπίτι, η χαλούμι γίνεται? Βεβαίως γίνεται. Ναι. Χαλούμι μόνο του όχι, μαζί με την χαλούμι, μαζί με αναρρί, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, αν οι νοικοκυρές μας λένε αυτή την ώρα έχουν στο σπίτι αναρρί, μπορούν να το φτιάξουν. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Και βάζεις μέσα και μαϊντανό. Λοιπόν, ρίχνω λίγο μαϊντανό μέσα. Ναι. Παίρνω ανάμειχτα αρωματικά. Ανάμειχτα αρωματικά. Δηλαδή, έχει ρίγανη, έχει θυμάρι εδώ μέσα, έχει ξηρό βασιλικό. Πολύ ωραία. Και έχω βάλει και λίγο φρέσκο. Σούπερ. Λοιπόν, αλλά βασικά, ό,τι έχουμε διαθέσιμο. Λοιπόν, αλλά δεν θα χρειαστεί αλλού. Λοιπόν, είναι καλά να χρησιμοποιούμε και λίγη κρέμα. Έλα. Τι κρέμα? Κρέμα για έτσι να το δέσουμε λίγο. Ελαιόλαδο βάζεις τώρα? Βάζω λίγο ελαιόλαδο. Για να δείχνετε τι κάνουμε. Λοιπόν, αλλά από ό,τι βλέπω μας έχει τελειώσει η κρέμα. Τι? Θα ρίξω λίγο γάλα όμως. Ωραία, αν δεν έχουμε φρέσκια κρέμα, βάζουμε λίγο γάλα. Φρέσκο κρέο. Να το δέσω έτσι λίγο το μείγμα μου, να μην το χάσω μέσα, μέσα στα πουγκιά. Πολύ ωραία. Αυγό σε αυτή τη ζύμη δεν βάζουμε? Όχι, όχι, γιατί θα φαγωθεί κρύο. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ εύκολη συνταγή μπορώ να πω. Δηλαδή, ο φίλος μου ο Στέφανος διαμαρτύρεται ότι βάζω περίπλοκα, βάζω δύσκολα. Δεν γίνεται πιο απλή αυτή η συνταγή. Λοιπόν, κόβω έτσι λίγο πίσω το. Μας βλέπουν? Μας βλέπουν. Ωραία. Κόβω έτσι λίγο το μίσχο. Ναι. Για να μπορέσω να το. Για να μπορέσω να το. Δηλαδή, ουσιαστικά τα ανοίγουμε όπως ανοίγουμε τα κλιματόφυλλα, ναι, τα αμπελόφυλλα, για να κάνουμε τα ντομαδάκια, τα κουβέρτια μας. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν χρησιμοποίησα την ροδομαδάκια. Ας πω, η μακαρίτσα γιαγιά μου έκανε ντομαδάκια, κουβέρτια δηλαδή, και με τα λαχανόφυλλα. Βεβαίως, να γίνεται. Ναι, 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 και ήταν νόστιμα, ναι, υπέροχα. Λοιπόν, και τα τελείω από την εσωτερική μεριά. Νομίζω ότι οι εσωτερικοί νοικοκυρές θα ξέρω πώς κάνουν τα. Ακριβώς όπως κάνουν τα ντομαδάκια. Μάλιστα. Ένα πράγμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και θα τυλίγουμε. Δεν θέλει πολύ. Όχι. Το θέμα είναι να είναι προσεκτικό το τύλιγμα. Ακριβώς. Για να μην μας ανοίξουν στο ψήσιμο. Σεφ. Ναι. Δεν θα ψήσω άλλο. Δεν θα τα ψήσουμε, έτσι όπως είναι. Όχι, όχι, ακριβώς. Ναι, θέλω να πω τα ντορμαδάκια μας. Πρέπει να είναι σφιχτό το τύλιγμα και το δέσιμο. Ναι, 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 ναι. Αυτά είναι σαν πουγκιά, δεν χρειάζεται και πολύ πουγκιά, προσπάθεια. Είναι πουγκιά. Λοιπόν. Και έτοιμα τα πουγκάκια μας. Με γρήγορα σήμερα. Συγχωρείς λίγο. Θα δω έτσι λίγο να. Κάνε άλλο ένα. Τσέφ. Να το σήμερα. Όχι, απλά για να καλύψουμε τον μπολ μας, να είναι ομοιόμορφο. Ωραία. Σε είδα ότι έκοψες και το σκληρό μέρος, το αφαιρείς. Ναι, το αφαιρώ γιατί δεν με βοηθάς σε τελικά. Το κοτσάνι του, στη μέση. Θέλω στο κοντρόλ να είστε λίγο πιο προσεκτικοί και όταν λέμε αυτά τα πράγματα να τα αφομοιώνετε και μην ρωτάτε ξανά τα ίδια πράγματα.
Αλλιώς να έρχεστε εδώ να κάνετε μαγειρική. Είπαμε ότι τα βράσαμε στο νερό και όχι πολύ, μόλις 20 δευτερόλεπτα για να μπορέσουμε να μην χάσουμε τις βιταμίνες. Άλλη ερώτηση έχετε που έχουμε πει ήδη, να σας την απαντήσουμε ή όχι? Το έχω κάνει λίγο πιο μεγάλο, είναι μεγάλο για φίλο μας. Ωραία. Και γιατί το περιχύνουμε με ελαιόλαδο από πάνω, σεφ μου? Για να γυαλίσει. Α, εντάξει, απλά είναι για... για να δώσει μια πιο όμορφη παρουσίαση. Πολύ ωραία. Κλιμπίδα, είπαμε. Ναι, το σημαντικό ξέρεις όμως ποιος είναι. και για τη γεύση. Για τη γεύση, αυτό θα έλεγα τώρα. Το φίλο μας είναι... εντάξει, είναι λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Και τα αφήνω στη μάνα. Λίγο. Και πάμε στη σούπα. Έλα. Αυτά λοιπόν, τα κρατάμε για μετά, ε. Ναι. Πολύ ωραία. Για παρουσίαση. Λοιπόν, η σούπα μας είναι κρύα. Λοιπόν, κρύα σούπα. Κρύα σούπα. Έχω περιέργεια να δω. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια ισπανική συνταγή. Ναι. Εντάξει, δεν χρησιμοποιώ σειρολογίες για να μην συγχύσουμε και τον κόσμο. Ναι. Είναι από τις αγαπημένες μου συνταγές. Πολύ δροσερή συνταγή. Ισπανική. Ισπανική συνταγή. Ωραία. Σε κύβου συντοματούλα. Λοιπόν, επιλέγω πάντοτε όριμες ντομάτες εννοείται. Χωρίς φρέσκες ντομάτες δεν θα το κάνω ποτέ. Δηλαδή, να σας πω τώρα να πάρετε. Ναι, ντοματοπορτό. Ή χυμό. Ή χυμό. Δεν θα το έκανα. Φρέσκες μπορούμε ντομάτες. Να προσθέσουμε λίγο χυμό αν είναι πολύ στεγνές οι ντομάτες μας. Πολύ ωραία. Μπορούμε να προσθέσουμε λίγο χυμό για να βοηθήσουμε το μπλέντερ να πιάσει το μείγμα. Πολύ ωραία. Αγγουράκι. Αγγουράκι. Ντομάτα, αγγουράκι. Πιπεριά. Πιπεριά θα βάλω μισή, δεν θα βάλω ολοκληρή. Μεγάλη. Εντάξει. Αφαιρώ τα σποριά, δεν ξετυρίξουν τα σποριά γιατί πικρίζουν. Σωστά. Λοιπόν, σκόρδο τώρα. Σκόρδο ωραία. Πολύ πρώτη, μη βάλετε για τρεις μερίδες, μη βάλετε μεγάλη ποσότητα. Θα... λίγο. Και αυτός είναι, μια σκελίδα είναι μικρή. Ένα κομματάκι. Λοιπόν, ντομάτα έχω βάλει αρκετή. Ναι. Και το κρεμμύδι θέλει πολύ προσοχή. Ξηρό κρεμμύδι, ε. Ξηρό κρεμμύδι. Θα βάλω ένα τέταρτο. Ένα και όλο από ένα τέταρτο. Ένα έκτο ίσως. Πολύ ωραία. Πάλι είναι ίσως να είναι πολύ. Θα βάλω λίγο και βλέπουμε. Εντάξει. Επειδή σίγουρα θα δοκιμάσετε λίγο. Αλάτι, πιπέρι. Και σας διαλύσω. Θέλει. Βεβαίως, αλλά το πιπέρο. Στη συνταγή δεν έχω γράψει ψωμί, όμως οι ντομάτες μου είναι ωραίες και ζουμερές. Ίσως θα χρειαστώ λίγο ψωμί για να το δέσω. Ωραία, δηλαδή. Το έχω... φραντζολάκι ή σλάι το οποίο μας έχει μείνει από φέτα, ψωμιού. Λοιπόν, το έχω μουλιάσει σε κρύο. Μουλιάζουμε σε νερό. Ούτε γάλα, ούτε κρασί, ούτε. Το στραγγίζουμε και το ρίχνουμε μέσα. Το βλέπουν άλλες συνταγές. Λοιπόν, ένα κομματάκι μόνο, Νομίζω ότι θα βάζει περισσότερο ψωμάκι. Λοιπόν, σίγουρα αλάτι. Αλάτι. Το αλάτι. Πιπεράκι. Πιπεράκι. Λοιπόν, βάζω δύο σταγόνες ταμπάσκο. Ναι. Αν σας αρέσει πιο καυτροβάρτα, αλλά περισσότερο. Ναι, απλά για να ξεκολλήσει. Ναι. Αν και προβλέπετε το καυτερό φαγητό για το καλοκαίρι. Και η αγκοστούρα. Worcestershire sauce. Λοιπόν, λίγο ξυδάκι. Ξύδι. Προτιμώ το βασάμικο. Είναι γλυκόξινο. Πολύ ωραία. Το προτιμώ, μου αρέσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όμως και κόκκινο παραδοσιακό ξύδι. Ωραία. Λοιπόν. Και τι θα κάνεις? Και τώρα θα... όχι, όχι. Έλα, θα έρθω εγώ για να το κανονίσουμε. Περίμενε. Μέχρι εκεί πάει το σύρμα. Όχι, πάει πιο... Έρχεται. Έρχεται. Λοιπόν. Περίμενε. Έτοιμο. Το σύρμα έρχεται. Το ρεύμα δεν έρχεται. Και... το πατάω. Ναι. Μα θέλει πολύ προσπάθεια αυτό. Μάλιστα. Και για να το βοηθήσουμε λίγο ρίχνω και το ελαιόλαδο. Έλα. Και μπορεί να χρειαστεί λίγο υγρό. Μπορεί να χρειαστεί. Έχω ρίξει ελάχιστο νερό για να βοηθήσω λίγο το μπλεντεράκι να δουλέψει. Μόνο τώρα νομίζω πρέπει να το αφήσεις. Να έχει κομμάτι άλλο πέρα. Το εννοώ, το αφήσεις σταθερό. Α. Θες να είναι εντελώς σούπα ή θες να έχει μέσα και κομματάκια που να κρατάνε? Προτιμώ να είναι εντελώς σούπα. Ναι. Και συνήθως τι κάνουμε στην κουζίνα, ψιλοκόβουμε λίγα λαχανικά και βάζουμε μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη σούπα. Όμως παραδοσιακά δεν σερβίρεται, θα είπα είναι μπουρές. Έχει πολλά υλικά μέσα, έχει ψωμί, έχει σκόρδα, έχει... Δεν θα έρθει να φας ένα ολόκληρο κομμάτι σκόρδα, ας πούμε. Να υπάρχει αναλογία. Πού να σε παρουσιάζουμε μετά.
εσύ παλεύεις εκεί πέρα, εγώ ετοιμάζω λίγα λαχανικά για να βάλουμε, στο... Έλα. Βλέπετε τι κάνω, Κάνω γυμναστική στα χέρια σήμερα. Στον αντίχειρο, Στον αντίχειρο. Αυτή είναι η κρύα σούπα και η πρόταση του σεφ μας σήμερα, την οποία θα συνοδεύσει με τα πουνιά από λάχανο και αναρί, μυζήθρα, λίγο μαϊντανό, λίγο πιπεράκι, λίγο κρατάκι. Τι λέεις? Θα το δοκιμάσουμε και θα την σουρώσουμε. Βέβαια θα την σουρώσουμε. Εντάξει. Πάμε το πιπεράκι. Το βάλετε. Το έλα είναι καλό. Με μια δυο σταγόνες θα πάσω ακόμη. Ωραία. Ακόμα λίγο εγώ στη σως. Πολύ ωραία. Σταγόνες έτσι. Σταγόνες, ναι. Λοιπόν, και ακόμα λίγο ξηράκι. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Και θα την σουρώσουμε, σεφ μου. Θα την σουρώσουμε. Θα χωρίσει όμως. Θέλεις ένα κουτάλι. Τέλεια. Θέλει υπομονή μέχρι να φύγει από κάτω, Ναι. Γίνεται σαν βελουτέ. Έλα, Έλα, θα το κάνω εγώ για να κάνεις τα υπόλοιπα. Είμαστε έτοιμοι. Έλα, τελειώσαμε. Ωραία. Και θα πάω στο στήσιμο του πιάτου. Λίγο από τους λεπτομένους μου λαχανικά. Τα λαχανικά, τι είναι, ντοματούλα και αγκουράκι? Έχω βάλει ντοματούλα, αγκουράκι, δηλαδή τα υλικά που είχα στο, που έχω στη σούπα. Ναι, και θα τα ρίξεις από κάτω. Εκτός από κρεμμύδι. Στον πάτο του πιάτου. Στον πάτο του πιάτου. Πολύ ωραία. Αυτά θα βγουν στην επιφάνεια μαζί με τη σούπα. Σωστά. Λοιπόν, θα σου βλύσω τα ντοματάκια μου. Α, θα πρέπει να, για να τα σερβίρεις με ξυλαράκια, όπως κάνουμε με τα σουβλάκια ή με τα φρούτα. Ναι. Α, ωραία. Τα λαμβάνω. Μια χαρά. Η σούπα σου είναι έτοιμη. Τέλεια. Αυτό έγινε. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Μαχαίρευστο και ωραίο. Συγχωρείς λίγο. Το έχουμε γύρω. Πολύ ωραίο. Και τώρα θα την βάλει στα πιάτα, δίπλα, Ωραία. Πάμε να σερβίρουμε. Έλα, σεφ μου. Είναι μια πάρα πολύ δροσερή σούπα. Είναι όντως και έχει και πάρα πολλές βιταμίνες μέσα. Σίγουρα και, ναι, και υγιεινή και, και ελαφριά. Λοιπόν, άλλο τα μπουκάκια μας. Α, έτσι θα το παιδίσεις, Μάλιστα. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Λίγο ελαιόλαδο για το τέλος. Ναι. Είναι μοναδική, είναι πολύ ωραία. Και λίγα. Και πρωτότυπη. Και σου έχω φέρει και. Βέβαια για εσάς είναι. Σου έχω φέρει και λίγες. Τι έβαλες από πάνω? Λίγες φύτρες φασολιών. Αυτές είναι φύτρες φρέσκου φασολιού. Από φασολιά. Συγγνώμη, μπιζέλι. Μπιζέλι. Φύτρες μπιζέλια. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι η σούπα έχει γεύση που νιώθεις και την ντομάτα και το ελαιόλαδο και το αγκουράκι. Σερ. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ξεχωρίζεις τις γεύσεις του και είναι σούπα. Το κρεμμύδι δεν είναι εντονό, ούτε και ο σκόρδος επίσης. Δεν έχω, βάλει πάρα πολύ λίγο κρεμμύδι και πάρα πολύ λίγο σκόρδο. Ναι. Θες αυτό το τόνο, αλλά... Ναι. Και να ξεκολλάει λίγο το ταπάσκο δεν είναι και τόσο πολύ, άρα δεν ενοχλεί. Αν δεν το θέλετε καθόλου μπορείτε να το αποφύγετε, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις... Και να λίγη. Τι? Αφήσετε και να λίγη, όχι μέσω. Όχι. Έλα. Θα πάρω, Έλα, δοκίμασε, δεν πειράζει. Όχι.
Ντυμένη, δεν μου πιστεύω. Έλα. Ξέρεις ότι μ' αρέσει που κάνουμε μαγειρική μαζί. Κάνω πλάκα, με καλή έννοια. Το ξέρω, και σε πειράζω, ναι. Γιατί δέχεσαι το πείραμα και το συνεχίζεις. Γιατί στην κουζίνα νομίζω πρέπει να υπάρχει και χαμόγελο και κέφι. Ακριβώς, ακριβώς. Διαφορετικά θα γίνει κάτεργο. Α, μπράβο, κάτεργο. Μπράβο. Έχεις καταλάβει τι γίνεται. Μπράβο, βέβαια. Έχεις τη φιλοσοφία. Βέβαια, και προσπαθώ να αλαφρύνω λίγο. Ξέρετε, έχετε και την πίεση στο ότι πρέπει να ολοκληρώσετε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό τηλεοπτικό χρόνο αυτό το οποίο κάνετε στην κουζίνα σας πολύ πιο άνετα. Βέβαια και εκεί υπάρχει πίεση, αλλά είναι διαφορετική. Κοιτάτε τι έχει φέρει. Έχει φέρει. Κοιτάτε το. Αυτό είναι μπιζέλι. Είναι φυτρωμένο. Είναι φύτρες μπιζελιών. Κόβει τις φύτρες και αυτές είναι που σέρβιρε και έβαλε μέσα στη σούπα. Κοιτάτε το. Λοιπόν, χαίρομαι που σου φτιάχνω τη διάθεση. Να τις φύτρες. Μου φτιάξεις εσύ βέβαια. Σε αυτή τη λεπτομέρεια που κάνεις και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ παιδιά που φιλοξενείτε. Πολύ ωραία. Τη σούπα δεν δοκιμάσαμε. Είσαι ικανοποιή σούπα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα η ερώτηση είναι πώς μπορείς να φας αφού είναι ομό σχεδόν αυτό το λάχανο ευχάριστα. Θα σας πω αμέσως. Δοκίμαστε. Και πες με είναι ομό. Κοιτάξτε, λαχανικά ουσιαστικά όλα τρώγονται ομά, δεν χρειάζονται ψήμα. Ο κύριος λόγος που τα ψήνουμε για να βοηθήσουμε το φάγωμα και την πέψη. Δεν ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι είναι σχεδόν ομό το λαχανικό, γιατί είναι σαν να έτρωγες ή ρόκα ή μαρούλι. Ακριβώς, ακριβώς. Και μέσα. Το λάχανο είναι πιο χοντρό, πιο ναι, είναι πιο ενώδες. Ναι, ναι, η πέτσα του είναι πιο χοντρή. Αλλά και η αναρή που έχεις βάλει μέσα και όλα τα ξηρά, τα αρωματικά, το ξεκολλάνε και είναι υπέροχο. Είναι ένα γκουρμέ starter αυτό. Ναι, starter. Ορεκτικό. Ορεκτικό, πάντα ορεκτικό σερβίρεται, ναι. Μάλιστα. Της ισπανικής κουζίνας. Της ισπανικής. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν το γνωρίζαμε, μάθαμε κάτι καινούριο μαζί σου σήμερα. Ωραία, χαίρομαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουν κατανοήσει και οι τελευταίες μας. Εύκολο, απλό, είναι κατανοητό και πραγματικά είναι και πολύ νόστιμο και πολύ ελαφρύ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή μπορείς ευχαριστά να κατανοήσεις ένα τέτοιο πιάτο και αμέσως μετά το κύριο πιάτο. Ναι. Σεφ, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Θα μου φύγεις. Πού θα πας. Τώρα. Ναι. Έφυγα από Πάφο. Πίσω Πάφο. Ναι. Μάλιστα, στη δουλειά. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, προσεκτικά στο δρόμο. Ευχαριστούμε για αυτό το πηγενέλα και θα τα πούμε και πάλι αύριο. Σε ευχαριστώ, Σέφου. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Για να δούμε τη συναγούλα μας για αυτά τα υπέροχα μπουκιά στην υπέροχη σούπα. Οι δωροθέτες για το ένθετο μαγειρικής είναι κρεαταγορά ξυψητής, κοτόπουλα fresh meat, όμιλος εταιριών Cargill.
Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Λουκία Πρωτοπαπά μας αποκαλύπτει γιατί είπε ξανά ναι στο Λόρι Λουιζίδη. Αποκλειστικό. Τα πάντα για τη νέα κομική σειρά του Μέκα Κύπρου. Τα τελευταία νέα και το παρασκήνιο των καναλιών. Μεγάλος διαγωνισμός για τους αναγνώστες των τηλεορών. Κερδίστε ένα κλιματιστικό γκρι. Τα νούμερο 1 σε πωλήσεις στον κόσμο. Τηλεόρες. Πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε. Αμόχωστος βασιλεύουσα. Ένα θεατρικό δρόμενο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη από το Θέατρο 1 σε διασκευή σκηνοθεσία Φώτου Φωτιάδη και μουσική Σάβα Σάβα. Αμόχωστος βασιλεύουσα από το Θέατρο 1. Τακτικές παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Γιώργος Κοτσόνης, η κυρά των Αμπελιών και άλλα τραγούδια. 5η, 7 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερίνιας. Συμμετέχουν Βασίλης Λέκας, Δημήτρης Φανής, Αργυρό Χριστοδούλου και η Δημοτική Χοροδία Δερίνιας. Καλλιτεχνική Επιμέλεια Διεύθυνση Χοροδίας, Γιώργος Καλογύρου. Για πληροφορίες, 23 81 10 00. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Πέμπτη 7 Ιουλίου και στις 4.30 από το ΡΙΚ 1 συζητούμε μαζί για τα παιδιά και την ανατροφή που τους δίδουμε. Με ποιες αρχές και αξίες ανατρέφουμε τα παιδιά μας σήμερα και πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά τα τελευταία χρόνια. Πότε και γιατί ένας γονιός πρέπει να βάζει φρένο στα θέλω του παιδιού του, αυτά και άλλα σχετικά την Πέμπτη στις 4.30 από το ΡΙΚ 1, πάντα με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Μαζί με την Ελίτα Μιχαήλ. Συνεχίζουμε τη γαστρονομική μας διαδρομή με καινούργιες εμπειρίες και καινούργιες συνταγές. Δέστε, απολαύστε αγαπητοί μου φίλοι, εσείς με το μάτι και εμείς με τις μυρωδιές. Πώς θα συνδυάσω εγώ τώρα, αν ξέρω. Γέλα! Thank you.
Οι φόβοι σου κι οι φόβοι μου στο ίδιο το τραπέζι. Στη μέση του φαρμάκι μας γλυκό σαν πέτη μέση. Και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι. Αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δροσιά που φέρατε μέσα σε αυτό το καμίνι των 37 βαθμών Κελσίου σήμερα στη Λευκοσία. 37. Ναι, τα ακουμπήσαμε. Λοιπόν, okay. Στο στούντιο μαζί μας ο Μάριος Καραγιάννης, ο Πάνος Μαυρίδης, καλώς τον. Ξαναείχαμε συζήτηση μαζί και ξανατραγούδησες. Ναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στη δεύτερη πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ γιατί πάρα πολύ. Γιατί άξιζε τον κόπο πάνω. Και μαζί σου στην κιθάρα ο Παναγιώτης Χριστοδουλής. Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς όρισες. Ευχαριστούμε. Έχεις πολύ σταθερή και δεύτερη φωνή δυνατή. Την ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολύ καλά δάχτυλα στην κιθάρα. Πόσο καιρό στη μουσική, αλήθεια, Παναγιώτη? Εγώ ασχολούμαι χρόνια. Έχει από το 89 που είμαι σε μουσικά σχήματα. Ναι. Λίγο κοντά στο μικρόφωνο, αν θες. Παίζω σε ταβέρνες. Αυτά. Μάλιστα. Και αγαπάς τη μουσική. Λατρεύω τη μουσική. Ναι, από την τελευταία φορά που σε είδαμε μέχρι σήμερα, τι μεσολάβησε? Τι μεσολάβησε από την τελευταία φορά που μέχρι σήμερα? Τηλεόραση ή τελείωσαν τα γυρίσματα? Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει καιρό. Έχουμε βάλει πλώρη για καινούρια πράγματα. Είχαμε μια θεατρική παράσταση, ναι, με το εργαστήρι που, μάλιστα, είμαι. Ποιο εργαστήρι είναι? Στο θέατρο Διόνυσο. Α, γιατί δεν το λες? Εντάξει, το είπα. Δουλειά και προσφορά το του θέατρου Διόνυσο. Το είπα. Ναι. Με πάρα πολύ καλά παιδιά, ναι, και μη επαγγελματίες. Ναι. Κάναμε κάτι πολύ ωραίο. Είχε απήχηση. Ευελπιστούμε
να την ξανακάνουμε. Γιατί... Ναι, γιατί ξέρεις, όταν δες η συνταγή όπως και αυτή που είδαμε νωρίτερα με τον σεφ μας, τον Μάριο τον Καραγιάννη, είναι πολύ σημαντικό να επαναλαμβάνεται, γιατί το χαίρεται και ο κόσμος και το κάνει. Όπως είμαι σίγουρος ότι συνεργάζεσαι με τον Παναγιώτη, συνεργάζεσαι σωστά. Με τον Παναγιώτη είναι, συνεργαζόμαστε σε διάφορα σημεία. Τυχαία γνωριστήκαμε στις άλλες δουλειές, στις πρωινές. Τυχαία, καμιά φορά είναι και τα καλύτερα. Και βγαίνει, εντάξει, βγαίνει κάτι καλό. Ένα σωστό επαγγελματικό προς τα έξω. Και πολύ ωραίο χαίδημα στα αυτιά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε το... Το παλιό στρατιώτη. Μα. Και στη συνέχεια... Στη συνέχεια θα ανέβουμε λίγο. Έλα, πάμε. Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε το Μηδέν και θα ακούσουμε και το Σαπιοκάραβο. Πολύ ωραία. Πάνος ο Μαυρίδης και Παναγιώτης Χρυστοδουλίδης. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Μέσα θα χορεύω κι ας μην ξέρω που πηγαίνω κι ας μην ξέρω τι γυρεύω, τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω, τη ζωή μου μηδενίζω, πίσω δε ξαναγυρίζω. Για στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι, με ταχύτητες μεγάλες μοναχά η γη αλλάζει, έτσι μόνο η γη αλλάζει, με ταχύτητες μεγάλες βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Ένα καράβι παλιό σάπιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές, σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις καινές. Όταν βραδιάζει που λες το κατάστρωμα, χίλια φωτάκια πανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο χάματσος να μας φυρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να νικήσουμε, να μην ξεχάσουμε όλοι εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μιλήσουμε και να μεθύσουμε. Μπράβο, παιδιά. Τι χρειάζεται? Δύο μικρόφωνα, μια κιθάρα, καλή διάθεση και καλή καρδιά. Είδατε πώς αλλάζει η διάθεσή μας και περνάμε όμορφα εδώ στην εκπομπή. Ευχόμαστε το ίδιο και εσείς που μας βλέπετε αυτή την ώρα και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο Παναγιώτης είναι Κύπρου και ο Πάνος είναι εξ Ελλάδος. Από ποιο μέρος? Σωστά. Μεγαλωμένος Αθήνα, καταγωγές Χανιά Μακεδονία. Τι, Χανιά Μακεδονία το λες έτσι απλά? Προσφυγικές ρίζες. Τι θυμάσαι έτσι από την παιδική ηλικία, αλήθεια? Τι θυμάμαι από την παιδική ηλικία? Ναι. Πάντα τραγουδούσες, άρεσε? Από μικρό παιδί ήμουνα σε χοροδίες και τέτοια. Ναι. Απλά, εντάξει, δεν υπήρχε η ανάλογη στήριξη. Ναι, εντάξει, ήταν και άλλες εποχές. Μείνανε κάποια χρόνια πίσω, εντάξει, δεν αργήσαμε πάρα πολύ πριν... Καλά, δεν σημαίνει και τα χρόνια τώρα. Κάτι χρόνια. Τι λες τώρα? Το σημαντικό είναι να πραγματοποιείς το όνειρό σου. Σε όποια φάση της ζωής και αν είναι. Τα λέω καλά, Παναγιώτη, όχι? Λοιπόν, και να εκπληρώνεις το όνειρό και να το κάνεις πραγματικότητα, και επίσης αυτοί που είναι δίπλα σου και γύρω σου, αλλά και εμείς απέναντι, να το χαιρόμαστε. Που είναι και το πιο σημαντικό. Όχι? Σωστά, έτσι. Μια καλημέρα ιδιαίτερη θα πούμε στα Χανιά. Θα πούμε και στα Χανιά, θα πούμε και στην Αθήνα, θα πούμε και στη Μακεδονία. Πού, σε ποιο σημείο της Μακεδονίας? Νομό Πέλλας, αν δεν κάνω λάθος. Ξεχάστηκε. Πόσο καιρό εδώ? Έχω πολλά χρόνια. Είμαι από μικρό παιδί που δεν έχω πάει ποτέ. Να πας όμως, γιατί? Προτιμούσα τη θάλασσα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Ήταν και ηλικίες τέτοιες, ξέρεις, εφηβείες αυτά. Τώρα προτιμάς θάλασσα. Τώρα βέβαια εδώ στην Κύπρο προτίμησα το βουνό και φέτος τα κάψανε. Α, ναι, ναι. Αυτό το λυπηρώ και χάσαμε και ζωές.
ανθρώπινες. Δυστυχώς, αυτά συμβαίνουν. Πηγαίνεις όμως πίσω στις ρίζες, να πηγαίνεις. Είναι σημαντικό. Όσο μπορώ, ναι. Προσπαθώ και πηγαίνω. Νομίζω υπάρχουν και άνθρωποι εκεί που περιμένουν και θέλουν να δουν τους ανθρώπους που αγαπάνε. Mm-hmm. Έστω και αν είναι μακρινή συγγενής. Ή ακόμη και απλοί φίλοι. Ή κάνω λάθος. Και οι απλοί φίλοι και οι συγγενείς. Εντάξει, οι φίλοι βασικά είναι οι συγγενείς που επιλέγουμε. Ωραία, οπότε. Σωστά. Είναι αλήθεια. Το καλοκαίρι, πώς θα κυλήσει για σας τους δυο, Παναγιώτη? Διάφορα events, σε διάφορα σημεία. Ναι. Είμαστε ανοιχτοί και εκτός και εντός Λευκοσίας, δεν έχουμε πρόβλημα. Πολύ ωραία. Και χαίρεστε αυτό που κάνετε. Το πιο σημαντικό. Θα κλείσουμε μαζί σας. Με τι? Θα κλείσουμε λόγω της ημέρας, ναι. Επειδή είναι 7 Ιουλίου. Ναι. Σήμερα κλείνουν 80 χρόνια από τη γέννηση του αείμνηστου του Μεγάλου Ξυλούρη. Μάλιστα. Είχαμε ένα ειδικό αφιέρωμα στην αρχή της εκπομπής μας. Εντάξει, δεν το είδαμε γιατί ήμασταν καθοδόν. Ναι, ναι. Ήταν από τα όμορφα νόγια Ρεθύμνου. Έχουμε επιλέξει ένα χαρακτηριστικό τραγούδι του Νίκου του Ξυλούρη. Ήταν μια φορά. Μοναδικό. Και με αυτό θα κλείσουμε. Πάρα κιόλας... πολύ ωραία. Να το ακούσουμε γιατί έχουμε χρόνο και να επανέλθουμε. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια όμορφη κυρά αρχόντισσα να σε χαρώ. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή το κυρί της προσμένη βράδυ πρωί. Ένα Σάββατο βράδυ καλέ μια Κυριακή τον ήλιο το φεγγάρι καλέ παρακαλεί. Ήλιε μου φώτισε το φεγγάρι μου πάνε και μίλησε του για χάρη μου. Γυρίζει κι αρμενίζει καλέ στα πελάγα στη μαχή ρίχτηκε μάτια μου και στον καβγά. Και μάτια μου μες στον χωριά στη μαχή ρίχτηκε μάτια μου και στον καβγά. Μέσα σε ένα συνάδι
Πάνο και Παναγιώτη, χίλια ευχαριστώ για αυτή την όμορφη ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής. Αλήθεια μας ηρεμήσατε και μας δώσατε και δύναμη για να συνεχίσουμε το υπόλοιπο της μέρας, όπως και στους φίλους, όπου δεν είναι, δύσκολα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα και έξω, είναι λίγο δύσκολα. Εξαρτάται. Και όσο πάνε χειροτερεύουν. Εξαρτάται. Ε? Από πολλούς παράγοντες, ναι, για το πόσο εύκολα ή πόσο. Ναι, εξαρτάται και από εμάς, αλλά λίγη μουσική νομίζω ότι. Η μουσική βοηθάει τα πάντα. Η μουσική είναι το Α και το Μ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς. Κάθε καλό να έχετε. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Γιατί νομίζω κλείνεται. Έχουμε άλλη μια εβδομάδα. Ολοκληρώνουμε την άλλη Πέμπτη. Εντάξει. Και να είστε πάντοτε καλά. Και να μας ξανάρθετε από την καινούργια χρονιά. Χαρούμε να σας ξαναφιλοξενήσουμε και να μας ταξιδέψετε μουσικά. Όποτε θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ. Πάνω Παναγιώτη, κάθε καλό εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν η εκπομπή Καλή σας μέρα, ζωντανά από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Είναι Παρασκευάρα αύριο. Σούπερ. Η Παρασκευάρα την έλεγα πάντα. Παρασκευάρα παραμένει. Όχι. Νομίζω η καλύτερη μέρα είναι η Δευτέρα. Γιατί? Γιατί είσαι ξεκούραστος. Όχι, μου τα χαλάσατε. Ναι, ενώ την Παρασκευή έχεις φάει όλη την κούραση της εβδομάδας και. Ναι, αλλά εκείνο το άγχος της Δευτέρας δεν κάνει καλό. Α, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Thank you.